κάνα τραγούδι Euro και καλά που πήρε ο Καμπούρης το Euro, το 87 και ακούστηκε λίγο παραπάνω. Και ακούγεται μέχρι τώρα με τους τύπους με περμανάντα. Αυτή και ο Τσουκαλάς, τέτοιο μαλλί. Γιάννη Γιαννούλη. Κολλητός ο Τάκης ο Τσουκαλάς. Αδερφός μου, ό,τι λέει. Έκανε κουμπί εχθές. Δεν ξέρω, δεν βλέπω. Του κόψα διαλύτες από το Σουρού. Πριν τη Λαμία. Όχι, νομίζω πολύ πριν. Ντροπή. Δημοκρατία έχουμε. Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, έχουμε άλλα προβλήματα στην κοινωνία μας σήμερα. Δεν θα ασχοληθούμε με κανένα από αυτά βέβαια. Γιατί δεν μας απασχολεί κανένα πρόβλημα, είναι όλα τέλεια. Είμαστε ακριβώς. Καλύτερα δεν γίνεται και σήμερα έχουμε σούπερ καλεσμένο. Βέβαια. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εκπρόσωπος ποδοσφαιριστών. Ναι. Ναι. Είναι φίλος πάρα πολλά χρόνια και δεν μας έχει δώσει μισή είδηση. Ποτέ. Εντάξει, αναφέρομαι στον Πασχάλη του Ντούρη. Κάτι έπεσε λίγο. Για είδηση την πάμε να δώσει μια φορά. Έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό είναι το καλύτερο πρόμο που μπορείς να κάνεις για μένα. Ναι, αλλά βγαίνω εγώ βλάκα, αλλά φτιάξω το λίγο. Γιατί ο επαγγελματισμός είναι σε πιο ισχυρό βαθμό από την φιλία. Αλλά εντάξει, κάτι θα κάνουμε σήμερα. Κάτι θα κάνουμε. Φτιάξω το λίγο. Πες και Σταύρο, τώρα αφού εσύ δεν έχεις ανάγκη την είδηση, φτιάξω το λίγο, Πασχάλη. Εγώ θα τα λέω όλα. Ναι. Εγώ θα τα λέω όλα. Είναι μεγάλος μύθος Γιαννούλη τώρα που μπλέξεις και στα μίντια από αθλητής. Είναι μεγάλη υπόθεση να μην σε ενδιαφέρει η είδηση. Να μην την κυνηγά, εγώ, να μην καίγεσαι. Η αλήθεια είναι ότι δεν την κυνηγούσε ποτέ. Ναι. Μπορώ να αναγνωρίσω και να το δηλώσω και δημόσια. Δεν έκανε ρεπορτάζ του δρόμου, έκανα δηλαδή. Ρεπορτάζ, αλλά με ενδιαφέρει περισσότερο το κομμάτι του πώς σκέφτεται ένας άνθρωπος, ένας μάνατζερ, ένας αθλητής, ένας παράγοντας, παρά το αν θα μου πει τι θα κάνει. Ήταν πιο βαθιστόχα στην προσέγγιση σου και στον αναγνωρίζω. Μαθηματική. Μαθηματική είναι, φίλε. Γιατί. Δεν βλέπει να ακούσει κιόλα. Πόσε ειδήσει θα βγουν σε ένα χρόνο. Σοβαρές. Σοβαρές. Πάνω από 20. Μιλάμε για καταιγίδες, σεισμούς, φωτιές, καταπολεμούς. Όχι, για αθλητικά μιλάμε. Για αθλητικά. Δεν βλέπω καμιά διαφορά στην προσέγγιση. Ναι, άλλο λέω. Θα βγουν 20. Ναι, ας πούμε ότι θα βγουν 20. 20. Αν μιλάμε 20, δηλαδή 365 μείον 20, 345 μέρες τι θα γράφεις. Για αυτές τις 20. Ναι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι ο παλιός καλός καιρός που γράφανε οι εφημερίδες. Έρχεται. 1,80, 78 κιλά, όλο μυς. Έρχεται. Και το όνομα δεν το γράφανε. Ο Γιαννούλης, τον Μάικλ Τζόρνταν φέρναν στον ΠΑΟΚ τότε. Και με μικρά του Τάδε, του Σάβα, όχι του. Ο Τζόρνταν στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και με μικρά γράμματα. Αυτό το επιβεβαίωνε ως νέος Θεσσαλονικιός. Εντάξει, είχαμε κι εμείς ενδάλματα. Είμαστε γενιά το Ευρωμπάσκετ του 87. Έτσι, πέστα. Γιάννης Γιαννούλης ήταν ίνδαλμα. Ίνδαλμα, φίλε. Εγώ πάντα τον παραδεχόμουν σαν αθλητή. Τι άλλο. Και σαν σπουδαστή πλέον. Τι σπουδαστή είναι. Ούτε καν σπουδαστή δεν είμαι. Τελείωσα, το πήρα το πτυχίο. Η υπεύθυνη του γραφείου τύπου σου είναι εκεί απέναντι. Ναι. Μπράβο. Δεν είναι γυναίκα πλέον. Κορίτσι την γνωρίσαμε. Έτσι θα λέμε αυτά που πρέπει να λέμε. Επειδή εσένα είναι. Δεν θα ρισκόρει. Δεν θα δώσουμε αέρα. Αφού είναι η αδερφή σου. Ωραία, είναι πλέον γυναίκα. Κορίτσι την γνωρίσαμε, γυναίκα προέκυψε. Καμιά φορά δεν μεγαλώνουν αυτέ και ορισμένα κορίτσια. Για μένα παραμένει πάντω. Για σένα παραμένει και τη αδερφό τη. Τη βρίσκει ένα καλό παλικάρι. Παντρευτεί καλέ. Ναι. Ναι, θα το μεταφέρω. Θα ακουστεί. Εντάξει. Πασχάλη μου. Έπρεπε να έχεις πολύ πινελίκη σε έναν παίκτη σου πρόσφατα. Όχι για την ποδοσφαιρική του αξία βέβαια, η οποία είναι δεδομένη και είναι σε πολύ καλό momentum, αλλά τώρα μου στείλανε ένα μήνυμα ότι είναι δικό σου. Μάλιστα. Τώρα. Βέβαια είναι μικρό σε ηλικία και θα μάθει, λέω εγώ. Όλοι κάναμε λάθη μικροί. Ξέρεις τι θα γινόταν άμα δεν είχε το δίχτυ. Φυλακή θα πηγαίναμε όλοι. Για κάποιο λόγο πήγε, φαντάζομαι. Για κάποιο λόγο μπήκε σοφός. Είναι ένα σοφός, είναι ο Σωκράτης και ένα είναι αυτός που βάλει το δίχτυ στην τούμπα. Έξιμος άνθρωπος. Άνευ πλάγκας τώρα. Ο Ντουρμισέ είναι από τα καλύτερα, από το πιο καλύτερα πακέτα ποδοσφαιρικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν είναι ο μόνος που έχεις βέβαια. Έχεις το Διαμαντή στον ΠΑΟΚ που είναι ένα top ταλέντο από μια εξαιρετική φουρνιά. Ποιον άλλον έχεις? Έχουμε αρκετούς, τον Χατζηγιοβάνη. Αυτόν θα πρέπει να τον δουλέψεις λίγο, ενώ έχει τα στοιχεία. Είναι για, για τη νέα γενιά να μιλήσουμε. Ναι. Το Βρουσάη, ο οποίος παίζει. Ο Τσιμίκας είναι δικό σου. Ναι. Ο Τσιμίκας που παίζει τον Ολυμπιακό. Στην Νεάπολη και παίζει τον Ολυμπιακό. Αυτά να τα βλέπετε εσείς. Εμείς τα βλέπουμε, ρε φίλε, αλλά έχουμε στο back.
Έχουμε. Αλλά... Έχετε έναν εξαιρετικό. Από την Νεάπολη. Εξαιρετικό και χαίρομαι που επέστρεψε. Έτσι, απλά λέω για να κάνω ένα σχόλιο ποδοσφαιρικό. Χαίρομαι που επέστρεψε. Έχει όλο το πακέτο και μακάρι το παιδί να μακροημερεύσει στο ΠΑΟΚ. Ναι. Ποιον άλλον έχεις είπες? Από την Ελλάδα. Mm. Θα συζητήσουμε. Θα μιλήσουμε, ξέρω εγώ, για τον Κολοβέτσιο. Κολοβέτσιο τον ανανέωσες. Για τον Κίτσιου. Θα μιλήσουμε. Καλά. Τι κάνουν αυτό, δεν παίζουν. Ανανέωσε διεθνής. Τώρα παίζουν και ήθελα να το σχολιάσω επειδή βλέπω εδώ πέρα live. Έτσι, για να ενημερώσω λίγο τους ακροατές, έχουν ένα πολύ ωραίο εδώ πέρα screen. Mm. Το οποίο βλέπουμε τα αποτελέσματα. Και βλέπουμε ότι η Αγκαραγκουτσού είναι ήδη 2-3 και νομίζω δεν πρέπει να έχει λήξει ούτε το ημίχρονο. 2-3. Θα σου μάλιστα. Πω, ναι. Και θα είναι η δεύτερη σερή νίκη και η τρίτη συνολικά από τότε που πήγε ο Στέλιος στην ομάδα. Δεν είχαν τίποτα αυτοί τίποτα, από νίκες. Και πήγε ο Μενεμενιώτη Σταρ. Ξέρεις πως τον έλεγα στον αέρα, όταν έκανε μετάδοση. Καρβαχάλ των φτωχών. Ίδιο σουλούπι, ίδια μούτρα. Εντάξει, ο άλλος πες τι είναι άλλο, ωραία, εντάξει, οκ. Okay, αλλά επειδή και είσαι δικό μας παιδί, πάντα αγαπάμε τα δικά μας παιδιά, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, το έφερνα λίγο στο μυαλό μου. Αυτή η γενιά του 93, όπως ας πούμε εγώ και στο 93 τον Δημήτρη τον Κολοβό, δηλαδή είναι μια γενιά η οποία έβγαλε ταλέντα, αξιοποιήθηκαν. Αυτά το θέμα είναι ότι αυτοί αγωνίστηκαν στην εθνική ομάδα 3-4 χρόνια πριν. Με τον Κώστα τον Τζάνα ήταν εκείνη η περίοδος. Mm. Και βέβαια να αναρωτηθούμε λίγο για ποιο λόγο σταμάτησαν να αγωνίζονται. Για ποιο λόγο δηλαδή. Κολοβό λόγω τραυματισμού, δεν αγωνίζονται. Εντάξει, κολοβό λόγω τραυματισμού. Απλά θέλω να πω δηλαδή ότι θα πρέπει και σαν ομάδες να δώσουμε λίγο μεγαλύτερο χώρο και στους Έλληνες ποδοσφαιριστές και όπως ήταν στην εποχή του Γιάννη. Αυτό φωνάζουν όλοι. Περιορισμοί στους ξένους. Έτσι, θα ίσως θα πρέπει λίγο να το επαναπροσεγγίσουμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλες οι επιτυχίες των ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνανε όταν. Κορμός ήταν ελληνικός. Όταν οι Έλληνες παίζανε στις ομάδες τους. Ακριβώς. Αλλά κοίταξε, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή και όπως ξέρουμε, μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό δεν μπορεί να κάτσει να ρισκάρει. Υποκειμενικό είναι και αυτό, Γιάννη, γιατί δεν είναι ελεγχόμενο ρίσκο μπορεί να γίνει. Λέω εγώ. Ρίσκο γίνεται, αλλά δεν μπορεί να κάνεις ρίσκο. Δεν μπορείς τώρα μια ομάδα που παίζει βασικά με εκατομμύρια. Δεν είναι, γιατί ο κάθε τίτλος, ο κάθε θέση παραπάνω και περισσότερα χρήματα. Ναι. Άρα δεν θα ρισκάρουν οι προπονητές, οι ομάδες να βγάλουν ένα ταλέντο, εκτός να μένει τόσο σπουδαίο ταλέντο, γιατί δεν, μόνο να χάσουν έχουν. Όχι, ισχύει. Ωραία, εγώ το δέχομαι. Μπορούν να χάσουν πάντα είναι στη μέση. Δηλαδή, τι λέω, καλά, αυτό λέω, Γιάννη, εσύ έχει δίκιο. Αυτό πες εσύ πριν και εσύ έχεις το δίκιο σου. Ωραία, όλα είναι θέμα μελέτης, θέμα project, θέμα υπομονής, θέμα συνεργασιών. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ωραία συνεργασία που κάνω πάω με τον Ατρόμητο. Είναι πάρα πολύ κομβική για παιδιά από τις ακαδημίες. Και win-win με τον Ατρόμητο. Δηλαδή, κάθε θέμα. Αυτό δημιούργησε ένα προηγούμενο το οποίο δεν υπήρχε πριν στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι συνέβαινε. Όταν δάνειζε κάποια ελληνική μεγάλη ομάδα παίκτες σε άλλες. Δηλαδή, παράδειγμα το Σάμαρι, το Μήτρο Ολυμπιακός παλαιότερα. Ουσιαστικά βελτιωνόταν πάρα πολύ αγωνιστικά, αλλά η αγοραστική τους αξία δεν ανέβαινε. Ναι. Αυτό το οποίο συνέβη με τον Ατρόμητο, και αγωνιστικά να βελτιωθούν και αγοραστικά. Η αξία να ανέβει, ήταν όντως μια πολύ επιτυχημένη κίνηση. Υπάρχει ενδεχόμενο Κουλούρη να τελειώσει τη σεζόν 25-30 γκολ, εντάξει. Ωραία. Στα 23, πόσοι είναι Πασχάλη αυτή τη στιγμή στα 23 χρόνια έχουν στα πρωταθλήματά του το Βέργιο που το ξέρει καλά και σε επίπεδο. Ποδοσφαιρικό δεν είναι και πολύ πιο top από το δικό μας. Εξαρτάται πώς το προσεγγίζουμε. Αν θέλετε, το πιάνουμε μετά. Ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, άλλο στυλ ποδοσφαίρου. Ναι. Αλλά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τίποτα θυμάσαι δεν απέχουν και πολύ. Ρε φίλε, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, σ' αφήνω να ολοκληρώσω την ερώτηση. Θα σου πω μετά, καταλαβαίνω που το πας εσύ, γιατί ξέρω πώς σκέφτεσαι. Εντάξει. Ο Κουλούρης μπορεί να πουληθεί με αυτά τα νούμερα, σε αυτή την ηλικία. Γιατί δεν υπάρχουν τέτοιοι παίκτες με αυτά τα νούμερα σε αυτή την ηλικία. Με ένα σεβαστό ποσό κοντά στη ρήτρα του. Χωρίς να έχει παίξει ουσιαστικά γεμάτη σεζόν. Ποτέ στην ομάδα που ανήκει. Και βέβαια είναι μια μεγάλη επιτυχία των ανθρώπων οι οποίοι διοικούν τις ομάδες και παίρνουν αυτές τις αποφάσεις να γνωρίζουν και πότε είναι και το peak της αξίας, πότε είναι το σωστό timing για να μπορέσεις να κάνεις μια καλή πώληση. Γιατί θυμάμαι στις εποχές στις οποίες ξεκινούσα και εγώ το επάγγελμα, γιατί μπορεί να είμαι νέος, θέλω να πιστεύω, αλλά ξεκίνησα από αρχικά την ηλικία, λοιπόν εδώ και 20 χρόνια. Θυμάμαι ότι τότε ήταν ο πρόεδρος ο μάγκας που θα φέρει τον μεγάλο παίχτη. Για μένα. Είναι ο πρόεδρος ο μάγκας ο οποίος θα πουλήσει τον μεγάλο παίκτη στον πικ της τιμής του. Και παράλληλα δεν θα επηρεάσει την αγωνιστική εξέλιξη της ομάδας. Αυτό που έγινε με τον Πρίγκεβιτς. Πιστεύεις εσύ ότι ο Πρίγκεβιτς μπορούσε να πιάσει ένα ευρώ παραπάνω από αυτό που πήρε ο ΠΑΟΚ? Η αλήθεια είναι ότι θυμόμουν τον Ακπούν από πέρσι στο Βέλγιο και μου κάνει τρομερή εντύπωση που δεν μπόρεσε να ενταχθεί στην Ελλάδα. Ίσως τον βοήθησε
και το γεγονός ότι έφυγε ο Πρίγκοβιτς και άλλαξε το στυλ παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Μένω χαρίσεις. Ακριβώς αυτό. Τώρα θα σου πω. Έχεις τώρα αυτό που σου είπα πριν δύο λεπτά. Ο Πρίγκοβιτς πάει σούπερ. Παίζει καλά. Σκοράρει. Ο Λουτσέσκο θα έπαιρνε το ρίσκο να τον βγάλει να βάλει τον Ακπόμ. Ποτέ. Είδες. Ναι, γιατί είχε, ο άλλος είχε απόδοση. Ακριβώς αυτό σου λέω. Ξέρουμε όλοι ότι ο Ακπόμ είναι ένα ταλεντάρα, είναι παιχτάρα, είναι αυτό το ξέραμε, το βλέπαν. Και ειδικά, ειδικότερα αυτοί μέσα στις προπονήσεις και σε αυτά, στο γήπεδο. Mm. Όχι στο γήπεδο, στο γήπεδο των προπονήσεων, mm. το ξέρουν. Αυτός ένιωθε άσχημα το παιδί γιατί λέει: παίζω καλά, κάνω όλα αυτά, δεν με βάζω να παίξω. Έγινε με τον Λουτσέσκο, δηλαδή με τον το Πρίγιοβιτς. Άμα δεν έφυγε ο Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς θα έπιανε όμως τα νούμερα για να πουληθεί το καλοκαίρι και να μπει ο Ακπόμ. Γιατί όμως να χαθεί η χρονιά του Ακπόμ. Δεν θα χάνω, θα ήταν σε δεύτερο ρόλο. Ωραία, ας δώσουμε λοιπόν μια δικαιολογία. Ας δώσουμε μια δικαιολογία τώρα στον ΠΑΟ καλή. Έτσι, ας τους αναγνωρίσουμε τουλάχιστον το γεγονός ότι είχαν μονόδρομο φέτος στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ειδικά με αυτά που συνέβησαν πέρσι, φέτος ήταν μονόδρομος. Οπότε οποιαδήποτε αλλαγή, αν, δηλαδή καλά τα λέμε τώρα, αλλά αν ας πούμε. Πάντα σκεφτόμαστε, σαν να είμαστε εμείς οι παράγοντες. Και δεν έπαιρναν τα αποτελέσματα, μετά να δούμε ποιος θα ήταν υπόλογος. Έτσι, και δεν θα ήταν άλλος και πώς θα το λύσουμε. Γι' αυτό ήταν το πιο κρίσιμο παιχνίδι εκείνο της Τρίπολης. Ακριβώς. Γι' αυτό ήταν το πιο. Ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε κανένα. Το πιο κρίσιμο παιχνίδι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ ήταν το πρώτο στη μεταπρίγκευε τη εποχή. Αν εκεί δεν δούλευε το σύστημα, αν εκεί δεν έβγαινε το πλάνο, ο ΠΑΟΚ θα αναγκαζόταν να πάει σε μια λύση τύπου Μπέρκ, να δώσει όλα τα λεφτά εκεί που τα έχει στο ταμείο, να τα δώσει σε έναν παίκτη 32 χρονών, 33, και να μην τα μοιράσει στι κινήσει που έκανε μετά. Ταΐζοντας πολύ περισσότερο την αγορά. Κάτι πολύ σημαντικό, Πασχάλη, από όσο γνωρίζει. Και μου κάνει και θετική εντύπωση το γεγονός ότι η κατάσταση του Πρίγιοβιτς σε χρονιά στην οποία ακόμα διεκδικεί στο πρωτάθλημα ήταν σε ένα πλάνο το οποίο κινεί το ΠΑΟΚ τα τελευταία 2-3 χρόνια και θα πρέπει να το αναγνωρίσω ότι είναι πολύ αξιόλογο και μακάρι να στηθεί και από επιτυχία στο να αγοράζει παίκτες οι οποίοι μπορεί αύριο να έχουν μεταπολιτική αξία. Γιατί δυστυχώς όταν αγωνιζόμαστε σε ένα πρωτάθλημα σαν το ελληνικό, έχουμε μάθει τόσα χρόνια να αναγκαζόμαστε να ανεβάζουμε τους μισθούς των ποδοσφαιριστών, ώστε να μπορούν να έρχονται και να αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν δεν το κάνει αυτό. Άρα, κάποιος ποδοσφαιριστής που έρχεται σε νέα ηλικία σίγουρα έχει μεταπολική αξία και σίγουρα μπορείς να επενδύσεις πολλαπλά. Όλα δεν ξεκινάνε από το project όμως. Δηλαδή, έχω μια σταθερά που λέγεται προπονητής. Ξέρω τι παίζω, ξέρω τι χαρακτηριστικά ψάχνω, ξέρω πώς θα εντάξω στην ομάδα με αυτό που παίρνω. Και δεν τρέπομαι να το πω για το θέμα προπονητή. Πριν δύο χρόνια, 1,5, δεν θυμάμαι ακριβώς. Όταν υπήρχε έτσι μια κρίση με τον Λουτσέσκο, είναι αλήθεια ότι τηλεφώνησα σε υπεύθυνο στον ΠΑΟΚ για να προτείνω ο δικό μου προπονητή και μου είπανε: έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στον κύριο Λουτσέσκο. Κάλεσε τη δουλειά σου. Έχουμε τον καλύτερο προπονητή. Ναι. Δεν κρύβω να το πω, απλά θέλω να πω ότι να τονίσω δηλαδή και τον επαγγελματισμό και τη σωστή δουλειά η οποία γίνεται στην ΠΑΕ τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι εσύ, αυτό σα το έλα. Απλά σίγουρα ήταν ένας προπονητής ο οποίος έχει αναδειχθεί προπονητής χρονιά στην Ελλάδα και κάνα δύο χρονιά στα προηγούμενα 4-5 χρόνια. Αλλά ας συνεχίσουμε την κουβέντα. Καλά, το τι ψηφίζετε στην Ελλάδα, θα μου αφήσετε να επιτρέψω τώρα. Εδώ πήγα να ψηφίσω τον Κομμένη κορυφαίο διαιτητή τώρα. Άστο, δεν είναι. Και ο κόλπος που δεν έκανε τη σέντρα, καλό παιδί κατά τα άλλα, προχθές είναι πρόεδρος του συνδικαλιστικού οργάνου. Είναι η μπασκετική και η ποδοσφαιρική. Είναι οι χειρότεροι συνδικαλιστές. Ήταν ο Γιαννούλης συνδικαλιστής. Αντιπρόεδρος 5 χρόνια. Τρεις απεργίες. Κλαίει ο Τζίμι Χόφα σε μια γωνία. Τι γελάς ρε. Έρχονται και μας λένε 8 ξένοι. Αμάν, κάτσε λίγο. Μπόσμα λέει 8 ξένοι. Κατέβασε, και εγώ είμαστε. Καλό κόλκα, φίλε. Μια δουλειά που οι άλλοι θέλουν δύο μήνες να την κάνουν. Ναι. Την έκανε σε μία μέρα. Αυτό. Και άμα δεν είχα εκπομπή τώρα, πήγε να το πάρω κιόλα. Άμπαλι. Θα το κλείνει ότι τώρα, ε. Τώρα μου λέει να πάρτου. Πάρτο, 1-0. Ναι. Λέγαμε λοιπόν για τα project, Πασχάλη. Εγώ γελάω με τους συναδέλφους σου. Μαζί σου δεν λέω αν γελάω ή δεν γελάω ποτέ για τους φίλους μου. Εντάξει. Ναι. Οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει τι παίζουν οι ομάδες. Δεν έχει καταλάβει τι παίζει ο ΠΑΟΚ, φίλε. Ωραία. Τι έλλειψη έχει. Δεν τον έχει δει ποτέ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μου λέει. Και προτείνει παίκτες. Ωραία. Αυτό εδώ λοιπόν βάζουμε μία άνω τελεία και θέλω να μου απαντήσεις αν είναι κάτι που το έχεις παρατηρήσει και εσύ και πώς πρέπει να δουλεύει ένας μάναζερ πριν προτείνει παίκτη. Κοίταξε, είναι χαρά μου που έχω δίπλα μου έναν επαγγελματία παίκτη. Ναι. Σε όλο επίπεδο, οπότε νομίζω ότι θα καταλάβει και αυτό που λέω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν μάναζερ ο οποίος
θέλει να γίνει μέρος μιας αγοράς, να έχει απόλυτη γνώση της αγοράς. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, δεν σέβεσαι τον δικό σου τον πελάτη, αν δεν γνωρίζεις πού το τοποθετείς. Ωραία. Δεν θέλω να σε διακόπτω, αλλά πάμε τώρα στην ερώτηση. Ωραία. Είμαι εγώ παίχτης. Εσύ δεν πρέπει να ξέρεις ποια ομάδα με έχει ανάγκη. Εννοείται. Και ποιο πρωτάθλημα, αυτό... σε ποιο πρωτάθλημα. Ναι, τελειάζεις. Ποια ομάδα οπουδήποτε στον κόσμο. Τώρα πλέον το ποδόσφαιρο είναι global, δεν έχει. Εγώ αυτό νευριάζω, όχι νευριάζω, με μανατζαρέους, ατζέντιδες, φίλους, όλοι αυτοί που είναι, που παίρνουν μόνο τηλέφωνο ή μιλάνε μόνο με συγκεκριμένες ομάδες, οι οποίοι είναι, τα έχουν καλά. Και είναι βέβαια και ευθύνη του ποδοσφαιριστή με ποιους συνεργάζεται. Έτσι. Α, δηλαδή, μπράβο. Μην θεωρήσουμε τους ποδοσφαιριστές άμυρους ευθυνών για τις αποφάσεις του. Είναι όρημοι άνθρωποι, είναι επαγγελματίες, είναι ενήλικοι. Είναι ενήλικοι, ναι, βέβαια. Και θα πρέπει να λαμβάνουν και αυτοί. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, οτιδήποτε και να έκανα, θα πρέπει να κάνω και μια έρευνα πριν σε κάποιο ειδικά τόσο σοβαρό κομμάτι όσο είναι η προσώπηση για μια καριέρα η οποία διαρκεί πολύ σύντομα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλο επάγγελμα. Καταλαβαίνεις, Γιάννη, ότι είναι επιτακτή μια ανάγκη το να ψάξουμε σωστά με ποιον θα συνεργαστούμε. Τι έχει κάνει, ποιο είναι το βιογραφικό του, ποια είναι η γνώση του. Εσύ στον ελεύθερο, ναι, στον ελεύθερο σου χρόνο, όταν που δεν έχεις, όταν ας πούμε θα δεις έναν αγώνα ή θα. Πώς το λένε, όχι να δεις έναν αγώνα, βλέπεις ότι μια ομάδα σε 2-3 αγώνες που έχεις δει το τελευταίο καιρό, η στερεί ας πούμε αριστερό μπακ. Εσύ έχεις έναν τέτοιον παίχτη, πώς προσεγγίζεις την ομάδα. Κοίταξε τώρα. Το αριστερό μπακ έχει να κάνει και με την. Λέω τώρα, αριστερό μπακ. Όχι, είναι πολύ καλή, είναι πολύ καλή ερώτηση. Ναι. Και ας πούμε, ένα αριστερό μπακ εξαρτάται τι ακριβώς. Είδος αριστερό μπακ. Κύριε Κόλκα, θέλετε κάτι όχι, να προσθέσετε. Θέλω καφέ να σας κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι καφέ, σκοτουπαράδοση, τρομερέ τώρα. Το αριστερό μπακ λοιπόν είναι επιθετικογενές, είναι αμυντικογενές. Παίζει η ομάδα 3-5-2, παίζει με 3 αμυντικούς. Οπότε το αριστερό μπακ θα πρέπει να έχει θετικό ρόλο. Παίζει με 4. Παίζει ανάμεικτα, σε ποια ηλικία είναι, σε ποιο πρωτάθλημα του ταιριάζει. Ωραία, τον βρήκες, τον βρήκες αυτό όλο που έχεις κάνει εσύ. Πότε λύγει το συμβολαιό του. Όχι, για την ομάδα λέω. Ναι. Εγώ πάντα αυτή την απορία, τώρα είναι προσωπική απορία. Έχεις αυτόν ακριβώς που χρειάζεται. Αυτοί έχουν ένα αριστερό μπακ ο οποίος δεν είναι καλός για αυτή τη δουλειά, για ακριβώς αυτό που του ζητάει ο προπονητής. Παίρνεις τον προπονητή, παίρνεις τη διοίκηση, παίρνεις τον τεχνικό διευθυντή. Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Κάθε ομάδα έχει. Από περιέργεια τώρα σε ρωτάω. Κάθε ομάδα έχει διαφορετικό οργανόγραμμα. Δηλαδή σε κάποιες ομάδες κάνει κουμάντο ο προπονητής, σε κάποιες ομάδες κάνει κουμάντο ο τεχνικός διευθυντής, ναι. Σε κάποιες ομάδες κάνει κουμάντο ο πρόεδρος. Στην Ελλάδα. Κάνει κουμάντο και μάνατζερ. Δεν ρωτά κιόλα. Κάνει το ποδοσφαιριστή να εμφανίζεται ένα πρωινό και λέει: γεια σα, ήρθα, παιδιά. Σε ένα μεγάλο κλαμπ, επαγγελματικό κλαμπ δηλαδή. Μα έχει τύχει deal στην Αγγλία στην Πρέμιερση πριν καμιά 12 χρόνια που το κλείσαμε. Για μα ήταν ένα εξαιρετικό deal και για τον ποδοσφαιριστή οικονομικά ήταν φανταστικό deal. Ναι. Στο οποίο δεν γνωρίσαμε κανέναν. Πήγαμε, υπογράψαμε τα συμβόλαια, ήταν όλα έτοιμα όταν πήγαμε. Το παιδί δεν πέρασε τίποτα ούτε καν ιατρικά και την άλλη εβδομάδα αγωνίστηκε στην Πρέμιερση και μάλιστα σκόραρε. Ωραία. Δηλαδή. Ας μην τα φανταζόμαστε λίγο, ξέρεις, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ιδιαίτερα τα προηγούμενα χρόνια, ότι έχουν και τόσο μεγάλες διαφορές, υπάρχει τόσο μεγάλος επαγγελματισμός. Οι μικρές ομάδες της Αγγλίας, ακόμα και στην Premiership, ακόμα και αυτές οι οποίες λαμβάνουν 150 και 200 εκατομμύρια κάθε χρόνο από τα τηλεοπτικά και από τα bonus, ναι. Η οργάνωσή τους είναι αστεία. Δηλαδή το scouting είναι αστείο. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα τώρα να πούμε τους χορηγούς μας. Ότι είναι η Κοτοπαράδοση για να του ευχαριστήσουμε special γιατί μας έστειλε εδώ πέρα 5 κουτιά έχουν φάει όλοι ο Κόλκας εδώ πέρα ξεκίνησε τους σουρωτές έχουν 3 μαγαζιά σε όλη τη Θεσσαλονίκη Δωδεκανήσου 7 εδώ στο κέντρο που μας ήρθαν και όλα στα πράγματα 231-054-54-11 Συγγνώμη, υπάρχει στον Εύωσμο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 110-2314-034-294 από όλα τεσσάρια. Και εκεί στην Αναξιμάνδρου, στο Χαριλάου, 231-030-60-67. Έχουμε και την Delivery Tour. Είπαμε ότι είναι το application που έρχεται σε μερικές μέρες που θα μας λύσει τα χέρια. Ξεχνάμε κάτι, πάνε μας το φέρνουνε. Θες να είσαι άρρωστος, δεν μπορείς να πας στο φαρμακείο. Ωραίες πατάτες. Έφαγες... Τα σουφλάκια ποιος τα έφαγε. Σοφία μας έφαγαν όλα. Πρέπει να τα πω πιο γρήγορα. Σπα πριβέ. Χαμάμ σάουνα τζακούζι. Στο 530-580. Πάμε τώρα για το διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δεν έχετε καμία γνώση για αυτήν ο ένας που ακούει
Πρέπει να είσαι πρεζόνι για να ακούς αυτή τη μουσική. Τα έχουμε πει αυτά. Μόλις χάσαμε ένα 15% του κρατηρίου, έτσι. Ναι. Τσακ μπαμ. Πρέπει να είσαι πανεπιστημιακός Γιάννη για να ακούς αυτή τη μουσική. Τι να ακούσω, γιατί με παράτησες και δεν μπορώ χωρίς εσένα. Μόνο καψούρο τραγούδα, τέλος. Πρόβλημα είναι αυτό. Στατιστική, μόνο καψούρια. Προσφορά και ζήτηση είναι. Τελειώσαμε, δεν υπάρχει. Καλά. Σοφία, με ποιον άντρας εννοείς πιο γρήγορα στη ζωή σου, οποιοδήποτε άλλον. Με μένα, έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Ποτέ. Τι, είμαι ο πιο γρήγορος άνθρωπος που ξέρεις. Με διαφορά το δεύτερο. Είσαι το 8 λεπτό. Το έχει δηλώσει αυτό. Το ποιοτικά λεπτά. τι γίνεται, Βασκάρι, γιατί λέγαμε τώρα. Επειδή έδωσα διάλειμμα πριν. Τι να πει, εδώ κάναμε την ερώτηση του αιώνα. Αυτοί που θέλουν οι αυτοί να πούνε, οι ατζέντιδες, οι μάνατζερ. Βασίλη, μάτι παρέα, θα αποδείξω μέσα και θα σα αφήσω τα χαστούκια. Άντε. Συγγνώμη. Δεν είναι διαφωνικό. Ή το λες ολόκληρο ή καθόλου. Α, ναι. Ναι. Το μισό τι είναι, τίλτ. Το μισό είναι τίλτ, τίποτα. Πασχάλη, κάτσε να πιάσω έναν άντρος παίκτης που έχεις, τον Ντουρμισάη. Αν εξαιρέσεις ότι θα τον πυροβολήσω εκείνη την ώρα που έκανε τον παραγγελισμό στην Τούμπα. Ωραία, που είναι λάθος και πρέπει να το εξηγήσεις αυτό. Πιστεύω ότι έχει μιλήσει ήδη. Πιστεύω ότι ο Ζαμάνης έχει μιλήσει ήδη βασικά. Εντάξει. Μιλάμε για ένα σέντρεφορ. Θέλω να σε διακόψω. Ναι. Όταν ένας ποδοσφαιριστής σε νεάρη ηλικία και νομίζω το είπα πριν. Ο Γιάννης μπορεί να το επιβεβαιώσει. Ναι. Θες να έχει πάθος. Θες να έχει ενέργεια. Θες να έχει πάθος και ενέργεια, ρε φίλε. Είναι ένα λεπτό μπροστά στην κερκίδα και μιλάει. Ναι, δηλαδή, ένας θα βρεθεί εκεί, τελειώσαμε. Δεν ζητάμε από αυτά τα παιδιά να έχουν τη σοβαρότητα ενός τριαντάρι. Δεν μπορούμε. Θέλουμε και παράλληλα να έχουν και το πάθος και την ενέργεια. Δεν μπορούμε. Γι' αυτό σου είπα, ρε αγόρι μου, του πιστεύω του μίλησε. Αυτό λέω. Δεν λέω, πάμε να το σκοτώσουμε. Τι να του μιλήσει, δεν κατάλαβα. Να του μιλήσει, να του πει τι. Ότι αγόρι μου πανηγυρίζει τον κόλπο. Είδε τι έγινε. Δεν το έκανα εγώ ποτέ αυτό. Δεν έμπαινα έτσι μέσα. Γεια σας. Έτσι έμπαινα μέσα. Συγγνώμη. Έτσι έμπαινα μέσα. Γεια σας. Hello. Μέτρουγε μύτη και έκανα. Βάζει τον γκολ. Αισθάνεσαι. Είναι γκολ. Είναι συνέστημα. Θα πανηγυρίσει εννοείται. Θα κάνει 10 δευτερόλεπτα. Θα δείξει την κερκίδα μαζί σου. Ναι. Μην ανοίγει διάλογο. Λάθος είναι. Το ξέρει και ο παίκτης πλέον. Καλά. Ναι. Ξέρει την Λάζα, αλλά ποιο δεν το κάνει. Όταν η στιγμή είναι 200. Εγώ έχω 200, το κοιμάμαι. Ναι. Ωραία. Αυτό το είναι. Βάλουμε σε μια τέτοια ρε, παιδιά να παίξει. Κοίταξε, πάντα είναι. Οι αθλητές είναι παιδιά. Γι' αυτό δεν ξέρω. Είναι δικαιολογικό να παίξει με αθλητές, ρε. Θέλω να σου πω κάτι. Ωραία, και αυτό που όνειρο ζωή του. Και παίζει καλά, ένα... αθλητής είναι και είναι παιδί. Και που επιδείξει να δώσει μια καλά τέτοια. Όποιο παίζει σε μια ομάδα, όποιο παίζει μια ομάδα όπω είναι ο Πανιόνιος και παίζει αντίπολο του πάγου και βάζει γκολ μέσα στον μπακ, μέσα στην Τούμπα, τι θα κάνει, θα πει συγγνώμη, θα κοιτάω την άλλη. Όχι, αγόρι μου, δεν είπαμε πανηγυρίσει. Γιατί το πα με αυτό. Το τράβηξε παραπάνω. Εννοείται θα το τράβηξε, ρε φίλε. Ναι. Είναι και υπέρ του ΠΑΟΚ αυτό, έτσι. Δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση αυτή τη στιγμή. Έτοιμο και πολιτική. Πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό, πετυχημένο. Τέτοιο δηλαδή, ούτε εγώ δεν το έχω κάνει αυτό που έκανε μέχρι τώρα. Τέτοιο υπεραξίωτο ώστε να πανηγυρίζουν και αντίπαλοι τρελά μα στην Τούμπα. Ακούω, Πασκάλι. Το ξεπερνάμε αυτό και διαφωνούμε. Γιατί θεωρώ ότι το τράβηξε. Εσύ θεωρείς όχι, γιατί είναι πελάτη σου, παιδί σου. Ωραία. Εσύ τα ζώα μου αργά να πούμε κανονικά και έχει κολλήσει το 70. Ωραία. Για τη φανέλα ρε παίζαμε εμείς, μια πορτοκαλάδα παίζαμε. Έτσι, 800 χιλιάρικα. Μην νομίζετε, για να πιάσουμε ένα ωραίο θέμα τώρα, λίγο δεν θα το βαρύνω για πολλή ώρα, αλλά μην νομίζετε ότι όλα αυτά τα παιδιά παίζουν για περισσότερο από μερικές πορτοκαλάδες. Ειδικά η νέα γενιά, ακριβώς. Αλλά εκτός από 2-3 ομάδες υπάρχει τρομερή κρίση στο τέλος. Με κανένα χιλιάρικο το μήνα παίζουν. Επειδή βλέπω τώρα έχει κολλήσει το μάτι μου εδώ στην Εγκαρακούτσου για να κερδίσει ο Κίτσιο να πάρει την τρίτη νίκη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχουν τρομερές διαφορές. Του τουρκικού πρωταθλήματος με τον ελληνικό. Αφού έχουν τηλεοπτικά, Πασχάλη. Βρισκόμουν στο εξωτερικό και δεν είχα κατευθείαν πρόσβαση και μπήκα μέσα από το τηλέφωνό μου να δω το πρώτο παιχνίδι του Στέλιου και πίστευα ότι πάτησα κατά λάθος διαφορετικό link και έβλεπα αγγλικό πρωτάθλημα. Δηλαδή το πάθος, η ενέργεια, η ταχύτητα του παιχνιδιού, η οπαδή. Βέβαια, θα πιάσω και ένα θέμα που αφορά τη φορολόγηση. Μια τουρκική ομάδα έχει 10 με 12% φορολογία. Στα συμβόλαια. Και μια ελληνική έχει 54%. Άρα. Στον ΠΑΟΚ. Με το ποσοστό της ΕΠΟΛ στο 54 για να ξέρει και ο κόσμος. Στο όλο μαζί. Ναι. Ακριβώς. Στον Ολυμπιακό. Με τον φόρο εισφορά την εισφορά ελληνικής η οποία είναι προσωρινή. Ναι. Παραμένει προσωρινή. Όλα τα προσωρινά είναι μόνιμα. Ακριβώς. Παραμένει προσωρινή για τα επόμενα 20 χρόνια θα πάρει. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, όταν έχεις εσύ σαν ΠΑΟΚ, σαν Ολυμπιακός, έτσι, έχεις 500.000 νέτο καθαρά λεφτά για να δώσεις στο Γιάννη, το Γιαννούλη για να έρθει να παίξει. Και σου στοιχίζει σαν ΠΑΕΣ ένα εκατομμύριο, ενώ στον Τούρκο στοιχίζει 550.000,
είναι ο Τούρκος σε τέτοια θέση, ώστε να φέρει περισσότερους καλούς ποδοσφαιριστές. Φέρνοντας καλούς ποδοσφαιριστές. Αυτό γινόταν παλιά στην Ελλάδα που ήταν 20%, πόσο ήταν. Ήταν 21,2%. Και μάλιστα, Γιάννη, ακριβώς γι' αυτό το λόγο είχαμε και τη γενιά, την επιτυχημένη του 2004, διότι όταν ανταγωνίζεσαι, όταν προπονείσαι και ανταγωνίζεσαι με πολύ καλούς ξένους ποδοσφαιριστές, μοιραία ανεβαίνει και το δικό σου επίπεδο. Βέβαια. Και από εκεί και πέρα παραμένει στη χώρα του, δημιουργεί το ελληνικό κορμό που λέγαμε προηγουμένως. Και άρα αυτό έχει και ωφέλη για την εθνική μας ομάδα. Λέξει. Πάμε λοιπόν στον παίκτη. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έπαιζε δανεικός, αν θυμάμαι καλά, στη Λαμία Β' Εθνική. Ξεκίνησε δανεικός από την Καλλιθέα. Ναι. Όλο το έργο είναι πολύ σωστά δομημένο. Ναι. Και αυτό είναι που το κάνει και πετυχημένο και μας αρέσει. Πού ανήκε ο παίκτης? Στο Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος τον έφερε από τη Ρόδο. Από τη Ρόδο, τον έφερε από κάπου. Ακριβώς. Πόσο χρόνο? 17. Πήγε στην Καλλιθέα ή έπαιξε πρώτα Β' ομάδα Πανιόνιου? Όχι, έπαιξε Β' ομάδα Πανιόνιου, πήγε το Γενάρη στην Καλλιθέα, έσωσε την Καλλιθέα, έβαλε 15 μάτς 4 γκολ. Δανεικός την επόμενη χρονιά στη Λάμια. Στην Λαμία. Β' εθνική. Ανέβηκε η Λαμία πρωταθλήτρια. Γύρισε στον Πανιόνιο. Γυρνάει στον Πανιόνιο, κάνει τον μπαμ πέρσι. Είχε δυστυχώς ένα τραυματισμό ο οποίος τον κράτησε. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Και φέτος λοιπόν παίρνει την αυτοπεποίθηση, παίρνει τα ηγετικά χαρακτηριστικά και είναι η ώρα το καλοκαίρι να κάνει το βήμα. Ωραία, και εδώ μιλάμε για ένα παίκτη που έχει κορμί. Είναι πλήρης. Ναι. Είναι πλήρης. Ένας μέναν. Τεχνική κατάρτιση, ταχύτητα. Πλάτη, γκολ, τοποθέτηση, άμυνα, δηλαδή μαρκάρι, δεν είναι αδιάφορος. Έχει όλο το πακέτο. Ακριβώς. Ωραία. Μάλιστα. Εξωτερικό ή Ελλάδα? Θα δούμε. Θα δούμε. Τι ηλικία έχει? 22 χρονών. Είναι στην κατάλληλη ηλικία. Επειδή εντάξει, αρκετά μιλήσαμε με τον Τουρμισάη. Φαντάζομαι επειδή θα ήσασταν στο γήπεδο θα σας εντυπωσίασε και αυτό μου αρέσει. Δεν μας εντυπωσίασε τώρα, δεν είμαστε δημοσιογράφοι που κοιτάμε ένα παιχνίδι Πασχάλη. Ναι. Είμαστε επαγγελματίες και κοιτάμε όλο το πρωτάθλημα. Απλά για να κλείσουμε λίγο το θέμα του Τουρμισάη, γιατί νιώθω και εγώ λίγο άβολα. Γιατί? Ότι κάνουμε λίγο πρόβλημα. Εγώ σε ρώτησα. Απλά αυτό που θέλω να πω ξεκάθαρα είναι ότι. Εγώ κάνω πρόβλημα, δώστε μου. Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα θα έχουμε ευχάριστα νέα, φαντάζομαι, ελπίζω. Έτσι, επεξεργαζόμαστε. Το να έχουμε ευχάριστα νέα για όλους τους υγιείς και πτώμενους φιλάθλους για τον Τουρμισάη. Και το αφήνει. Μακάρι. Εδώ. Το αφήνει εδώ. Μας βάζει δηλαδή, το ξεντύνεται και φεύγει. Φιλέ, αυτό κάνει έτσι τώρα. Μα αυτό κάνει. Γεια σου ήρθα, τα βγάζει και την κάνει, φίλε. Αυτό μας κάνει τώρα, μας βρήκε. Τώρα, πες μου. Θα τον πάρει τώρα μετά τον γκολ, μετά από αυτή τη βδομάδα. Δεν πιστεύεις? Τον goal, ναι, πιστεύεις δεν τον καλέσανε τώρα. Πού? Διάφορες ομάδες. Εντάξει. Σε πήρανε? Δεν είναι το ελληνικό νομίζω το δεν θέμα. Ναι, έχει, μετά τον ΠΑΟΚ. Έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον. Ναι, αλλά τώρα όμως δεν χτύπησε το τηλέφωνό σου. Μετά τον ΠΑΟΚ που παίζει. Ο ΠΑΟΚ πάντως δεν είναι ενδιαφέρον. Όχι, όχι, δεν εννοώ. Έχει το κουλούρι. Δεν εννοώ για τον ΠΑΟΚ. Δεν λέω. Όλε οι ομάδε. Μπορεί να πιστεύει ότι είναι και ο ΠΑΟΚ. Εδώ είναι Θεσσαλονίκη. Ξεκαθαρίζουμε δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι ένα εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Όπως υπάρχουν και άλλα αξιόλογα παιδιά τα οποία αγωνίζονται και παλεύουν κάθε μέρα για να δείξουν το ταλέντο του. Ο Φρουσάη, έχεις Φρουσάη, έχεις Χατζηγιοβάνη. Τώρα μιλάμε για την Ελλάδα μόνο, έτσι, γιατί ξέρεις ναι. και Θεσσαλονικιός και βαρύς Θεσσαλονικιός από πολλά χρόνια, από ανάληψη παιδιά, νομίζω είμαστε ίδια γενιά. Ίδια είμαστε ακριβώς. Παρόλα αυτά λοιπόν, επειδή δραστηριοποιούμε αρκετά χρόνια εκτός Θεσσαλονίκης, είναι και το brain drain. Μίλα βρώμικα, μίλα βρώμικα. Δεν καταλαβαίνει. Θέλουμε να την περάσουμε. Λοιπόν, στον Καναδά, αυτό ήταν ο Γιαννούλης του Καναδά. Το γνωρίζω και μάλιστα λίγο να κάνω μια παρένθεση. Οφείλω να πω ότι διάβασα για το πτυχίο του Γιάννη και νιώθω περηφάνεια. Υπάρχει ένα τρομερό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή που πρέπει να αναλυθεί κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα. Πώς πήρε το κεφάλαιο του πτυχίου Γιαννούλης? Διαβάζοντας. Είναι η ζωή μετά τον επαγγελματικό αθλητισμό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί μεγάλες εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να προσπαθήσουν τα συμφέροντα των ποδοσφαιριστών. Να παιδίσουν σωστά τα λεφτά τους, να κινούνται έξυπνα. Στο NFL, ας πούμε, στην Αμερική, που είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές, έχει βγει μια μελέτη ότι μόνο πέντε χρόνια μετά τη λήξη. Ποδοσφαιριστές, επειδή είναι. Φουτμπολίστες. Ναι, αλλά είναι. Το ράγκμπι. Είναι ρουγκμπιστές. Εύχομαι να μπορούσα να μιλήσω 15 δευτερόλεπτα. Ναι, μια έτσι σοβαρότητα. Ναι. Λοιπόν, το 75% των ποδοσφαιριστών μένουν τελείως ταπεί και ψύχρεμοι. Οπότε. Ωραία, Πασχαλή, βάλε μια ερώτηση. Είναι ένα ρόλο δικό μα, των ατζέντιδων, να καθοδηγούμε σωστά τα παιδιά. Και χαίρομαι λοιπόν, γιατί από εκεί ξεκίνησα και για κάποιο λόγο προσπαθείς να το διακόψεις. Όχι, θα σου συμπληρώσω. Να το προβοκάρεις. Ο Γιάννης Γιαννούλης λοιπόν αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα παιδιά που μας ακούνε τώρα και αγωνίζονται.
μόνο και μόνο με το γεγονός ότι θέλει και εξελίσσεται. Και είδα την βράβευση και ένιωσα διπλά και τριπλά χαρούμενος και ως επαγγελματίας αλλά και ως άνθρωπος της πόλης και ως Θεσσαλονικός που μεγάλωσα. Με λίγα λόγια, Πασχάλη, με άλλα λόγια, με άλλα λόγια. Ωραία, έχουν αποδειχτεί με έρευνες ότι οι επαγγελματίες αθλητές είναι βόδια. Αυτό θες να πεις. Αυτές είναι δικές σου έρευνες. Ναι, εντάξει, να τα πούμε γιατί είναι φίλοι μας, θα λέμε και τα ίδια. Αυτές είναι δικές σου έρευνες. Μάθει, έχω μάθει να μιλάω ευθέως. Γιάννη, για πες μου για τους δημοσιογράφους λίγο, για σας παρακαλώ. Λίγο να πιάσουμε και άλλη έτσι. Ναι. Θα ολοκληρώσω και πει το τι θες. Όταν έπαιζα, όταν ήμουν αθλητής επαγγελματίας και με χτύπαγε το τηλέφωνο. Ακριβώς. Πρώτα ξυνόμουν και μετά του σήκωνα. Εγώ ξέρεις τι θα έκανα. Για να ξέρεις. Χτύπησε το τηλέφωνο του κύριο Κόλκα. Με πήρε μια φορά ένας μεσημέρι. Από τον κύριο Κόλκα, ποτέ. Πρέπει να ήταν η πρώτη φράση ζωή που κοιμήθηκα. Δεν είχα κοιμηθεί ποτέ μεσημέρι, δεν ξέρω. Έχει πάει που ζούγε το πρωί. Ήμουν αγιώμα κουρασμένο. Από τι διπλές και τριπλές προπονήσεις που έκανα. Τώρα αρχίζουν οι φάπες. Σοφία, θα δεις αυτά που έχει ξαναδεί. Τώρα live μπουνίδια θα πέσουν τώρα. Με παίρνει μεσημέρι. Μου λέει, έλα, τι έγινε. Ποιος είναι. Μόλις στον ύπνο απάνω. Αυτό λέει τώρα, τι γίνεται, κολλητέ μου. Κολλητέ μου. Και αρχίζει και δει κάτι πινιλίγια, κάτι φωνές. Πώς με παίρνεις, λέω, μεσημέρι. Εγώ είμαι επαγγελματίας αθλητής. Λέω, κοιμάμαι, ξεκουράζω το κορμί μου. Αυτά. Έτσι. Εγώ σε εταιρείες. Αυτό εδώ το πράγμα. Και τον μάλωσα πολύ. Το λες ευγενικά, το θέτεις. Τελειώνει, παίζουμε αγώνα, τελειώνει αγώνα, πηγαίναν παντού οι δημοσιογράφοι εκτός από μένα. Εντάξει, δεν και εγώ ήμουν κιόλας, ήδη διάσημος, ήδη φίρμα, αρχηγός του ΠΑΟΚ, 23 χρονών, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ο Πέρκας στα 22, ήξερα. Ξανά, πιο πάλι γιατί τραυματιστήκαν 6 άτομα και ήταν εδώ, ήμουν αρχηγός μόνος μου. Γέλα. Άλλη ιστορία αυτή, πώς έγινε αρχηγός στον ΠΑΟΚ. Άλλη ιστορία αυτή. Με πολύ μπουλί. Με πιάνει ο Χαλβατσιώτης. Μου λέει, Γιάννη, μου λέει, έχουμε ένα θέμα. Λέω, τι. Μου λέει, έχουμε πάρει εντολή να μην πάρουμε δηλώσεις από εσένα, λέει, γιατί μάλωσες, έβρισες, λέει, ένα παιδάκι, ένα κάτι. Λέω, ναι, εντάξει. Γίνεται άλλος αγώνας, συνέχιση τύπου. Πάω και λέω τον προπονητή, άσε, θα τα πω εγώ, λέω. Go, I'll talk. Go. Κάθομαι και τους κοιτάω. Σας κοιτάω μάλλον. Και είμαι έτσι. Μας κοιτάς. Ναι, γιατί είσαι δημοσιογράφος. Δεν είσαι. Είσαι πάρα πολύ τυχερός. Δημοσιογράφος είσαι. Δεν είσαι. Ούτε στην τρίβλη. Έτσι εδώ, κάθομαι. Και λέω, ρωτάτε. Κακάκια, άρχισα να τις ερωτήσεις. Πώς το είδες το pick and roll, το block out, πώς το κάνατε. Είναι λίγο φλόρι, θα τους φτιάξω όμως στον επόμενο Γιαννούλη. Εγώ Γιάννη πολύ απλά θα είχα κάνει πρόθεση το τηλέφωνο μου στο μάνατζέρ μου και τελειώσαμε και το λύσαμε το πρόβλημα. Ακριβώς. Ήθελα να πω και άλλα πράγματα για το τι, πώς βλέπουν οι παίκτες τους ατζέντιδες μάνατζερς. Σας βρίζει όλη την ώρα. Κανένα, ποτέ. Όλη την... Απλώς θέλουν να καταλάβουν οι νεαροί παίκτες ότι πάντα χρειάζεται ένας άνθρωπος. Αυτό είναι όμως τη δική τους φιλοσοφία, λογική. Ποιον θα διαλέξουνε, για ποιο λόγο τον θέλουνε. Άλλος ψάχνει ένα μάνατζερ που λέει, κοίταξε εγώ έχω στόχο τα λεφτά. Άλλος θέλει έναν φίλο, άλλος θέλει έναν πατέρα που μπορεί να πω κάποιο χωριό και να μην μπορεί ή να μην του φτάνει το μυαλό. Δηλαδή ο μπαμπάς του να είναι από την καρδίτσα όπως ήταν ο δικός μου και δεν ασχολιόταν, δεν ήξερε, δεν έκανε. Χρειαζόμουν έναν άνθρωπο. Το θέμα όμως είναι ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό. Πάρα πολύ. Είναι πολύ εύκολο να πουλάς όνειρο και προσδοκίες και δυστυχώς πολλοί γονείς και πολλές οικογένειες έχουν πέσει θύματα επιτηδίων. Και αυτό μεγάλο θέμα, δεν είναι της παρούσης, πάλι θα το βαρύνω. Εκεί μπαίνει και το θέμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και των κανονισμών, των οποίων αλλάζει κάθε τρεις και λίγο. Ναι, αυτό πάλι. Αδειοδότηση, ας πούμε, των ατζέντιδων. Τώρα πλέον δεν χρειάζεται τίποτα, έτσι. Δεν χρειάζεται τίποτα. Αν θέλετε αυτή τη στιγμή να εμείς όλοι εδώ πέρα και τα παιδιά απ' έξω μπορούν αύριο να. Ναι. Αν δεν ήμουν άρρωστος με τον ΠΑΟΚ, θα είχα βγάλει εκατομμύρια από τη δουλειά αυτή. Να ξέρετε. Αυτό ήταν απολογία ή. Όχι, λέω. Δεν μπορούσα. Είναι αγκάθι. Αυτό είναι ένα αγκάθι. Αυτά που βλέπω στον χώρο σου δεν θα έκανα δουλειά εγώ για πλάκα. Όπως με ξέρεις, δεν θα κάνω δουλειά για πλάκα, με το τίποτα. Κοίταξε, ακριβώς. Αλλά θα έπρεπε λίγο να είσαι λίγο πιο μαζεμένος. Άλλο, δεν θα ήμουν πόρτα του ΠΑΟΚ, δεν εννοείται. Ναι. Λίγο... Θα ήμουν επαγγελματίας. Δηλαδή, θα έπρεπε να διατηρήσεις μια επαγγελματική στάση. Είχα μια φορά ένα. Είχα μάνατζερ και μια χρονιά και είναι ο Μιχάλης ο Κακιούζης. Τη ΣΑΕΚ. Δεν είχες μάνατζερ τον Μιχάλη του Κακιούζη. Όχι.
Και πρώτο, αυτός. Το πρώτο ελαφρύ τεσάρι στην ιστορία του μπάσκετ. Το πρώτο που ήθελα να το σκοτώσουμε όλοι αυτόν. Σκοτωνόμαστε εμείς μέσα στη ρακέτα και πέφτει μπάλα στα χέρια του και δηλαδή δεν γινόταν αυτό. Τέλος πάντων. Παίζει μια χρονιά σούπερ, δεύτερη χρονιά σούπερ. Πάει καλά, ρε παιδί μου, παίξει εθνική ομάδα. Γυρνάει στο μάνατζερ του και το λέει: έχεις ένα μήνα το καλοκαίρι, τελείωσε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ. Ή δεν είχε τελειώσει, δεν ξέρω τώρα, κάτι τέτοιο. Έχεις ένα μήνα να πας στο NBA. Είπε στο μάνατζερ του. Είπε στο μάνατζερ του. Έξυπνο. Έχεις ένα μήνα να με πας στο NBA, αλλιώς σ' αλλάζω. Και τι έκανε τελικά εκείνη η χρόνια. Δεν πήγε στο NBA, αλλά το θέμα είναι ότι σου λέω ότι ένα παράδειγμα αυτό. Ναι, κατάλαβα. Ένας πολύ καλός αθλητής, πολύ αυτός, αλλά το κεφάλι του, δηλαδή ψωνίστηκε. Ψωνίστηκε και λέει εντάξει, πήρα πρωτάθλημα, πήρα εκεί, κάτι πήρε ένα τίτλο τι πήρε, που στην ΑΕΚ τότε παίρνανε, δηλαδή κάτι κάνανε και πάει στο ΜΑΣ. Και καλοκαίρι, τι γίνεται, τι κάνουμε, με ανανεώνουμε, φεύγουμε, ξέρεις, όλοι με το άγχος, το άγχος που έχουν οι παίκτες. Και ήταν τόσο πολύ στεναχωρημένος, μου λέει, με έδωσε deadline, μου λέει ένα μήνα. Λέω για πού, τι, μου λέει για το NBA. Κάθε παίξε φίλε, πιστεύει τα δικά του. Είχε γρασία αν τη συμπάθεια. Του λε: χάρηκα πολύ, φίλε. Εσύ εκεί τι τον λε τώρα. Ότι πρώτο δεν ταιριάζει το σώμα σου. Λοιπόν, πιάνουμε τώρα ένα περιστατικό. Ναι, σου λέω τώρα που μου ήρθε. Αλλά το συναντάμε. Τι μπορούμε, πολύ το κάνουν αυτά. Όχι για το παράδειγμα που έδωσε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό για να οδηγηθεί ο Κακιούζη να ζητήσει αυτό από τον μάνατζερ του, προφανώ και του προηγούμενου μήνε, ίσω και ο μάνατζερ του του έτρεφε. Του έδινε τέτοιες ελπίδες. Σαλιαμάλια που λένε στο χωριό μου. Για να το κρατήσει, για να το διατηρήσει ως πελάτη. Άρα λοιπόν εδώ πέρα. Εγώ σου λέω με παράδειγμα και με όνομα. Εμείς, αυτό που λέει ο Πασχάλης είναι ακριβώς αυτό που προφανώς έγινε. Εδώ λοιπόν λέει ο Πασχάλης, γιατί αυτό που λες εσύ δεν ξυπνάει ένα πρωί ένας αθλητής και λέει ένα μήνα να μην πας NBA. Κάτι του είπε ο μάνατζερ, ότι κοίτα να δεις, δουλεύω να πας NBA. Του λέει ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, πέντε μήνες, αυτό και βγαίνω. Έτσι ο παίκτης δεν χαζός. Θα του πει, αδερφέ, NBA ένα μήνα, αλλιώς τα λέμε. Και μετά παίρνει τους δρόμους ο άλλος και κλαίγεται δεξιά και αριστερά, τι μου είπε ο παίκτης. Εμείς, ας πούμε, μια στρατηγική η οποία φαίνεται ότι είναι επιτυχημένη. Τα προηγούμενα πέντε χρόνια ξεκινήσαμε από τότε που γύρισε ουσιαστικά στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε ένα project με Έλληνες ποδοσφαιριστές νέας ηλικίας, 96 και μικρότερους. Τους οποίους όμως είχαμε από μικρή ηλικία, δεν βιαζόμασταν γιατί κακά τα ψέματα, επειδή είπε προηγουμένως ο Γιάννης ότι ο μάνας έβγαλε αυτά, αυτή είναι η δουλειά μας. Έτσι ζούμε οι οικογένειές μας, έτσι, καλά, έτσι, έτσι αναπτυσσόμαστε κι εμείς σαν επαγγελματίες. Φαντάζεσαι να κάνεις δουλειά και να δίνεις λεφτά. Όμως επειδή είχαμε εμείς την πολυτέλεια, επειδή ουσιαστικά δραστηριοποιηθήκαμε στο εξωτερικό πολλά χρόνια και είχαμε μια γενιά ποδοσφαιριστών και ξένων κυρίως. Έγραφε το κοντέρ, ρε αγόρι μου, ναι. Και έχεις κάνει κάποια γραφικά σχόλια για τους ποδοσφαιριστές στο παρελθόν. Τα γραφικά επίθετα. Για τα ονόματα τα ποδοσφαιριστών. Ο Πασχάλης μας εκπαίδευσε στους πολυσύλλαβους ποδοσφαιριστές. Ναι, ναι. Και τέλος πάντων, είχαμε την πολυτέλεια να περιμένουμε, δεν βιαζόμασταν για να αναπτυχθούν. Οπότε δουλέψαμε σε πάρα πολλά διαφορετικά επίπεδα την ανάπτυξή τους στην αθλητική. Και την πνευματική. Ωραία. Πασχάλη, είμαι εγώ τώρα παίκτης και την έχω ψωνίσει. Και επιτέλους, 20 χρόνια μετά το παραδέχτηκε. Ότι την είχα ψωνίσει. Ακόμα και την έχει ψωνίσει. Τώρα. Τώρα όχι, 20 χρονών. 18 χρονών την είχα ψώνισει. Εγώ. Τώρα ξέρω τι είμαι. Την έχω ψωνίσει. Και σε πιέζω να με πας εκεί που δεν φαντάζεις. Δηλαδή, NBA. Για το ποδόσφαιρο δεν ξέρω τώρα που θεωρείται η Ισπανία ή η Αγγλία θεωρείται νούμερο ένα πρωτάθλημα. Και τα δύο. Και τα δύο. Έρχεσαι τώρα ένα παιδί, ξέρω. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Σε ποια ομάδα. Δεν ασχολούμαι στο οικονομικό. Δεν αξίζει το παιδί να πάει εκεί. Όχι ότι δεν μπορεί εσύ. Δεν αξίζει. Δεν κάνει. Οφείλει να πει την αλήθεια. Πε μου, την αλήθεια τη λε. Πώ του τη λε. Δεν κάνεις βεζόν. Καλά. Ο εκατομμυριούχος μάνατζερ, ο Κόλκας. Έτσι να τους λες, θα τρώει και δύο φάπες από κάθε κόστος. Θα κάνεις κάποια και παίξει μπάλα, μοσχάρι. Επειδή προηγουμένως διαφώνησα για το επίπεδο των αθλητών στο σχόλιο του κύριου Κόλκα, οφείλω να σας πω ότι ένα παιδί 18 χρονών και ο Γιάννης σε εκείνη την ηλικία που έπαιζε ανεξαρτήτου του αθλήματος, όταν είσαι 18 χρονών και υπάρχει τέτοια έκθεση δημόσια, τέτοιες απαιτήσεις αγωνιστικές, είσαι όρεμος. Μην υποτιμούμε τα παιδιά. Ναι, έχουν μια πνευματική προετοιμασία, καλύτερη. Ναι. Είναι πάρα πολύ έξυπνα και αντιλαμβάνονται. Mm-hmm. Απλά και αυτά φοβούνται. Ζουν σε μια φούσκα.
Φοβούνται δηλαδή τι θα πούνε, διότι άμα ποστάρουν κάτι στο Instagram, μπορεί μετά να έχουν πρόβλημα. Φοβούνται τι θα πούνε. Δεν είναι σε και σένα τώρα. Τώρα μπορεί... εκτίθονται με το παραμικρό. Μπορεί να φοβούνται να πούνε κάτι σε ένα φίλο του, διότι. Δόξα τω Θεώ, δεν υπήρχε Facebook όταν έπαιζα εγώ. Άρα, για να το ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, είναι ξεκάθαρο ότι αν το τεκμηριώσει του ποδοσφαιριστή, του αθλητή, ακριβώς το λόγο για τον οποίο δεν κάνει εκεί και κάνει κάπου αλλού, σίγουρα θα σε ακούσει, σίγουρα θα το εκτιμήσει. Και διαχρονικά μπορώ να πω, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, τις οποίες έχω και κάποια πρόσφατη στο μυαλό μου, αλλά τέλος πάντων, θεωρώ ότι υπάρχει πλήρη αντίληψη του πού βρισκόμαστε και του πού θέλουμε να πάμε. Αφού ακούσαμε και τη Βέρα του Πασχάλη, την ανατριχιαστική αυτό ήχο. Στο τρόπο που φίλε. Να κάνω έτσι και ακούγεται Βέρα. Πόσο τραγικό. Γιάννη, πώς έχεις. Βέρες. Ναι, okay. Πάλι καλά. Μια μισή. Ναι, ναι. Εδώ λοιπόν πάμε στην ανάλυση για να το σοβαρέψουμε ελάχιστα δευτερόλεπτα που πάμε στο διάλειμμα. Εντάξει. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να καταλάβει ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Όταν καταλάβει ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, καταλαβαίνει και το επίπεδο του. Και πού μπορεί να αντέξει και τι μπορεί να κάνει. Αυτό πρέπει να του το ποτίσεις εξ αρχής, να το προετοιμάσεις πνευματικά ότι είναι ο προορισμός, το top του, το ταβάνι του είναι αυτό. Ωραία. Και μόνο με, τέλος πάντων, με μικρό θαύμα μπορεί να πάει πιο πάνω. Δηλαδή. Αλλά αυτό το προετοιμάζεις από τότε που είναι μικρός. Βελτίωσε αυτό και ίσως κάνεις κάτι παραπάνω. Βελτίωσε αυτό, βελτίωσε το άλλο. Άμα δεν τα βελτιώσεις, που δεν τα βελτιώνουν, είναι η αλήθεια. Εκείνη το πρόβλημα του είναι να ποδοσφαιριστεί, δεν είναι σε κάτι άλλο. Είναι τεμπέλης. Από εκεί ξεκινάει. Δεν μου αρέσει το αστερίοτυπο Σταύρο. Δεν μου αρέσει, δεν είναι τεμπέλης. Δεν πα σε διάλειμμα τώρα μένοντας με τέτοια εντύπωση και τέτοια εικόνα. Ωραία, πες. Δεν είναι τεμπέλης. Δεν πάω διάλειμμα. Δεν μπορείς να είσαι τεμπέλης. Δεν μπορείς να είσαι τεμπέλης όταν παίζουν τόσα εκατομμύρια παιδιά ποδόσφαιρο και κάποιοι από αυτούς ξεχωρίζουν. Και είναι η βιτρίνα την οποία εσύ τώρα σχολιάζεις και λες ότι είναι τέτοια η φθορά. Για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ δύσκολο. Μα δεν φταίνουν τα παιδιά. Δεν λέω ότι φταίνουν τα παιδιά. Ότι όταν πνευματικά πρέπει να τους προετοιμάσεις και ένα κλικ πάνω για να μπορέσουν να συνεχίσουν να βελτιώνονται συνεχώς. Ποιοι φτάνουν σε τόπο επίπεδο. Αυτοί που δεν είναι τεμπέλδες και μπορούν και συνεχίζουν και δεν στέκονται στο ότι έφτασα να παίξω την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Έφτασα να παίξω την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Έφτασα. Δεν είναι εκεί ο προορισμός σου, φίλε, αν είσαι μάγκας. Δεν είναι εκεί ο προορισμός. Εδώ θα συμφωνήσω. Ναι. Έφτασα να παίξω, ναι. 200 συμμετοχές έχεις με τον ΠΑΟΚ. 200 έχεις με τον Ολυμπιακό. Με τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως είναι σήμερα. Έχεις. Δεν έχεις. Άρα δεν έχεις κάνει τίποτα. Εδώ λοιπόν υπάρχει και κοινοτροπία ότι αδειάζεις πνευματικά όταν φτάνεις σε μια στάση και όχι στον προορισμό. Αυτό ίσως να ήταν άκοψο η λέξη τεμπέλης έτσι όπως το έθεσα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό. Γιατί? Γιατί σε αγκαλιάζει ο μικρόκοσμος και δεν αντιλαμβάνεσαι τον μεγαλό κόσμο, το τι μπορεί να υπάρχει πέρα από αυτό. Εντάξει, τώρα μπορούμε να πάμε διάλειμμα. Τώρα με κάλυψες πλήρως. Λάρε Μάκη, Δημάκη. Τώρα μπήκαμε στην ώρα του Γιάννου. Τώρα ξεκινάει το. Καλώς ήρθατε στο ντουέτο by Libero 107,4. Άκου να δεις Πασχάλη. Είναι η ώρα που υποφέρω μουσικά. Κάτσε να βάλω τα ακουστικά μου. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά εμείς είμαστε ανοιχτοί σε κάθε μουσική. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια προπαγάνδα η μουσική που ακούει ο Γιαννούλης υπέρ της γυναίκας, η οποία εμφανίζεται ως. Δεν άμα σου το λέω, ρε. Εντάξει. Δηλαδή τώρα παρακαλάει ο άλλος που τραγουδιάζει, ο Έλληνας παρακαλάει, φίλος μας ο Μάκης, τα φιλιά μας. Ωραία, παρακαλάει τη γυναίκα, η οποία στατιστικά η ίδια λέει δεν υπάρχουν άντρες, αν θυμάμαι καλά. Η ίδια λέει δεν υπάρχουν άντρες. Λέοντος αφού 18. Λέοντος αφού 18. Λέει και ξαφνικά πρέπει στο τραγούδι εμφανίζεται κάποιος να παρακαλάει. Άρα αυτό είναι οξύμορο. Υπάρχουν διαφορετικών τρόπων προσεγγίσεις. Ναι. Εγώ λέω λοιπόν. Οπότε ανάλογα με την ώρα και ανάλογα με τα κέφια. Εγώ λέω λοιπόν να μην μας προκαλούν, να είναι αυτές που πρέπει να είναι, να μας αγαπάνε, εμείς αυτό θέλουμε, και να φέρουν και 6-7 φίλες στο σπίτι. Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Εσύ παντρεύτηκες, να ζήσουμε σε θυμόμαστε, φίλε. Ωραία. Κανονικά. Δεν ξέρει, συμβαίνουν αυτά. Μπορείτε να πείτε τον πόνο σας μετά με τον άνθρωπο που ξέρει εδώ πώς ήταν. Το μαρτύριο αυτό. Και πάμε σαν στο ποδόσφαιρο. Έχεις το που λένε στον ΠΑΟΚ, το Διαμαντή, ένα ποδοσφαιριστή που δεν είναι έξοχα με τον Μιχαηλίδη. Ο γρήγορος εγκεφαλικός είναι ο δικός σου. Ο Μιχαηλίδης είναι ο πιο aggressive και εξαιρετικός στον build-up, ειδικά στο κομμάτι της μακρινής πάσης. Εγώ αυτό που κάνει. Κάτι εξιντάρες, φίλε, διαβήτης. Διαβήτης. Ωραία, με τις εξιντάρες, τι πάρα παλαμάγελο το γήπεδο. Γιατί δεν φίλε, δεν το βλέπουν συχνά. Αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω ποτέ. Που ποιο, όταν ποιο, ποιο, ποιο. Δίνει ένας αλλάζει παιχνίδι, πάει την μπάλα από την άλλη μεριά,
Και σηκώνεται από το γήπεδο και χειροκροτεί. Φίλε, είναι πάρα πολύ. Η αλλαγή παιχνιδιού στο ποδόσφαιρο το σύγχρονο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γιατί είναι. Μεταχύνει την ανάπτυξη. Ναι, και δυσκολεύει τη μετάβαση στην αμυντική του αντιπάλου. Πολύ ωραία ανάλυση, σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Πασχάλη, και εσύ τα λες πάρα πολύ ωραία. Να σε καλά, να σε καλά. Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω τώρα για το Διαμαντή, επειδή είναι σημαντικό, επειδή είναι ένα παιδί που πριν δουλέψει πάρα πολύ από πολύ μικρή ηλικία. Σε άλλη θέση, βέβαια. Ξεκίνησα με την Κοχάφνε και κατέληξε να είναι, όπως είπες πριν, μαζί με τον Μιχαλίδη, ένα από τα καλύτερα δίδυμα. Θα τολμήσω να πω στην Ευρώπη. Άλλοι συμπληρώνονται. Στην ηλικία του, δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Είναι εντυπωσιακό, όπως αναφέραμε προηγουμένως για τον Μιχαλίδη, για τις τριαντάρες. Για τον Τόλι μπορούμε να αναφέρουμε το πάθος του, την ενέργεια του, την απίστευτη ταχύτητά του. Για στόπερ είναι πάρα πολύ γρήγορο. Και την αντίληψη του παιχνιδιού. Δηλαδή θα βγει μπροστά, θα τρέξει, θα αντιληφθεί το πρόβλημα πριν δημιουργηθεί. Έχει τον build-up. Δεν είναι ότι δεν έχει τον build-up. Απλά είναι διαφορετικού είδους από τον Μιχαηλίδη, βεβαίως. Ναι, ναι, γεγονός. Και ανανέωσε με τον ΠΑΟΚ. Ναι, το καλοκαίρι. Ανανέωσε το καλοκαίρι. Μέχρι 3 χρόνια. Μέχρι το 21. Εδώ τώρα, ας το πάρουμε λίγο εσύ πώς σκέφτεσαι. Πολύ ωραία. Τελειώνει το πρωτάθλημα του Άντερ 19 και ο παίκτης λογικά, γιατί είναι το μοτίβο του ποδοσφαιριστή τέτοιο, θα πρέπει να αναζητήσει μια ομάδα στο εκτός ΠΑΟΚ. Σωστά. Εντάξει, ίσως να μην συμβεί με τον Μιχαηλίδη αυτό, γιατί είναι αριστεροπόδαρος και πιο έτοιμο κορμί, πιστεύω, από τον Διαμαντή. Στο κορμί είναι το ίδιο. Τώρα, αυτές είναι κάποιες αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ στο τέλος της χρονιάς. Ναι, σου λέω εγώ τώρα, σαν άνθρωπος που ασχολείται με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ότι πιο πιθανό σενάριο βλέπω, χωρίς να είναι χειρότερος παίκτης ο Διαμαντής, ωραία, από τον Μιχαηλίδη, ότι πιο εύκολα που δίνει αριστεροπόδαρος θα μείνει στον ΠΑΟΚ ο Μιχαηλίδης. Ωραία, ας το κάνουμε αυτό ως υπόθεση, ας το θέσουμε ως υπόθεση. Ακριβώς. Εντάξει, εσύ μαζί με τον ΠΑΟΚ, γιατί πρέπει να το συνεννοηθείτε, αυτό δεν γίνεται κάτι αυθαίρετο. Ποιος είναι ο στόχος σου για τον παίκτη? Λοιπόν, να συμφωνήσουμε πρώτα απ' όλα ότι σε αυτή την ηλικία που είναι το παιδί θα πρέπει να αγωνίζεται σε αντρικό επίπεδο σταθερά. Να γίνει σωστά η μετάβαση από το ποδόσφαιρο ακαδημιών στο αντρικό. Πολύ σωστά. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό το οποίο αναζητούμε και ψάχνουμε είναι είτε να είναι μέρος του rotation του ΠΑΟΚ, το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολο. Mm-hmm. Απ' την άλλη, έχουμε και σωστά και δείγματα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, βλέπουμε και φέτος κάποια παιδιά τα οποία σιγά σιγά από τις ακαδημίες προώθονται. Ναι. Από εκεί και πέρα. Αλλά σε λιγότερο κομβικές θέσεις, θα πω εγώ. Συμφωνώ ότι για να είσαι κεντρικός αμυντικός έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις στη θέση. Και είναι και πιο πολύ θέση εμπειρίας. Δηλαδή, πρέπει να έχεις παραστάσεις. Εντάξει. Ο Ρέτσος βέβαια πήρε μεταγραφή παίζοντας. Να δω λοιπόν, εγώ θα ήθελα να έχει ο Πάο. Εδώ, άμα θες να μιλήσουμε, υπάρχει και ένα δίκτυο, ρε φίλε, που λέει ο Ολυμπιακός. Το δίκτυο δημιουργήθηκε και ο Πάο έχει ένα πολύ καλό δίκτυο. Και από εκεί και πέρα και μπορεί να βρει και ακόμα το δίκτυο. Τα μεγάλα κλαμπ αυτό είναι. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι. Το θέμα είναι ότι να έχει και ο ΠΑΟΚ το θάρρος, έτσι και την εξωτερική, να μπορέσει να βάλει τον Διαμαντή, τον Μιχαηλίδη και οποιαδήποτε ταλαντούχα παιδιά που υπάρχουν, ας πούμε, στην ΚΑΠΑ19, να τους δώσει τη δυνατότητα να δείξουν τις ικανότητές τους. Mm-hmm. Παίζουμε η ΚΑΠΑ19 της Εθνικής, η οποία... Είναι 7 παίκτες του ΠΑΟΚ. Η τετράδα στην άμυνα είναι όλη η ίδια. Καλά, με το ιδανικό θα σου πω μετά τι είναι, αλλά πάμε παρακάτω. Ναι. Όχι, εντάξει, υπάρχουν εξαιρετικά παιδιά τα οποία αγωνίζονται και σε άλλες ομάδες. Απλά για το λόγο του γεγονός ότι ίσως δεν έχουν αντίστοιχους καλούς συμπαίκτες, δεν μπορούν να φανούν. Mm. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε λίγο αυτό, ότι έχουμε έναν όμιλο στην Αγγλία, με την Αγγλία, με την Δανία και με την Τσεχία, στο οποίο πραγματικά τα παιδιά θα δείξουν τις δυνατότητές τους. Και όταν θα καταφέρουμε να σταθούμε πάξι απέναντι στην Αγγλία, όταν βλέπεις ότι αυτά τα παιδιά πολλά αγωνίζονται στην Premiership, έτσι, τότε θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε λίγο το θέμα σαν ελληνικό ποδόσφαιρο. Μήπως πραγματικά θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερες και πιο γρήγορα ευκαιρίες. Να συμπληρώσουμε σαν ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Εγώ, εμένα, ο στόχος μου σαν ΠΑΟΚ θα ήταν αυτοί οι τέσσερις να πάω πίσω από μαζί. Καλά, αυτά δεν γίνονται. Εγώ σου πιστεύω ότι ήταν ο στόχος μου. Αγόραζα 2-3 ομάδες. Αυτό είναι το θέμα. Θα αγόραζα ομάδα, φίλε, εννοείται. Στο εξωτερικό, αφού δεν με βοηθά το νομικό πλαίσιο εδώ. Θεωρητικά μπορούσε να έχει έτσι μια λογική προσέγγιση αυτό, αλλά εντάξει, δεν θα παίζουν για μια ζωή 15 χρόνια αυτοί οι τέσσερις μαζί, θα πρέπει να απογαλακτήσουν λίγο και ένας με τον άλλο. Άκου, παιδιά, άλλο είναι το ποδόσφαιρο ακαδημίων, άλλο είναι το αντρικό. Εγώ ένα χρόνο θα τους έβαζα απ' έξω μαζί στο αντρικό επίπεδο. Ένα χρόνο. Ναι, αλλά μόνο προπόνηση. Τι εννοείς? Μόνο προπόνηση. Πόσο θα ρισκάρουν να το βάλουνε? Θα αγόρασα εγώ ομάδα στη Β' Πορτογαλίας. Θα αγόρασα μια ομάδα. Θεωρώ ότι τα παιδιά εντάξει, μπορούν να δεν μπορεί συγκεκριμένα να... σε υψηλότερο επίπεδο. Εσύ τώρα, πού θα επιδιώξεις να πάει ο Διαμαντής? Καλά, εντάξει, τώρα αυτό έχει χρόνο ακόμα. Έχουμε πολλούς μήνες. Να δούμε την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται, να δούμε ακόμα το πρωτάθλημα. Δεν έχει τελειώσει. Έτσι.
Κάτω το παιδί δεν αναρωτιέται τι κάνουν. Βέβαια αναρωτιέται, αλλά αυτή τη στιγμή το παιδί ο στόχος, όπως και των υπόλοιπων παιδιών που αγωνίζονται στην ΚΑΠΑ 19 της Ελλάδος, ναι, είναι να τιμήσουν το εθνόσημο και να έχουμε μια εξωπρεπέστατη πορεία σε αυτό το τουρνουά. Έχουμε καλή ομάδα όμως. Καταπληκτική ομάδα. Απλά ο όμιλος είναι δύσκολος. Είναι δηλαδή, πολύ καλές σχολές όλες. Χειρότερος ναι, όμιλος μπορεί να μας τύχει. Ναι. Με Αγγλία στην Αγγλία, με Δανία και Τσεχία στην Αγγλία. Και περνάει ένας. Εντάξει τώρα. Κοίτα, σε αυτές τις ηλικίες ποτέ μην είναι θέμα ψυχολογίας. Το πρώτο παιχνίδι είναι. Γιατί εσείς δεν παίζατε με Ιουγκοσλαβίες και τέτοια. Καλά, εμείς η Ελλάδα στα παιδικοεφηβικά και σε, δεν είχε K19 ή K20, πάντα παίρναμε μετάλλια. Γιατί μαθαίναμε τα βασικά εμείς πολύ καλά σε νεαρή ηλικία. Ακριβώς. Δηλαδή οι Αμερικάνοι, το NBA, σε τέτοιες ηλικίες δεν υπάρχουν, δεν είναι καθόλου καλοί. Σκέψου τώρα την Εθνική Ελλάδος όμως. Στο κολεγιακό. Πριν το κολεγιακό. Ναι. Η Εθνική Ελλάδος λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει τη συνοχή μιας ομάδας που παίζει κάθε εβδομάδα. Γιατί 4 πίσω του ΠΑΟΚ. Τσιγκάρας του ΠΑΟΚ. Μελιόπουλος πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Ωραία, αυτοί παίζουν. Πότε ακριβώς ο Γαϊτανίδης. Πότε πέρασε ο Μελιόπουλος. 13 χρόνων. 14. 15. Okay. 15. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Εγώ θα τον δω στον ΠΑΟΚ. Δεν πιστεύω ότι είναι. Θα τον δω πώς θα πάει. Γιατί για μένα και ο Τσιγκάρας είναι καλός παίκτης. Δεν ξέρω, θα δω. Πότε αγόρασε ο ΠΑΟΚ τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να αξιοποιηθούν. Και πρέπει να βρεθούν κάποιοι τρόποι, όπως αναφέραμε προηγουμένως, με το επιτυχημένο παράδειγμα, ας πούμε, το Ατρομήτου. Θα πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους οι οποίοι μέσα από την εξέλιξή τους, μέσα από την μια καλή ομάδα στην οποία θα μπορέσουν να βρουν να αγωνιστούν, θα εξελιχθούν αγωνιστικά. Πασχάλη, έχω μια ερώτηση για σένα. Είναι τώρα ένα παιδί 15 χρονών, ταλέντο. Τον έχεις βρει. Δουλεύετε μαζί. Προτιμάς να τον πας πάω Ολυμπιακό, ΑΕΚ, δηλαδή σε μεγάλη ομάδα, ή προτιμάς να πας σε μικρότερη ομάδα για να παίξει? Όχι για να παίξει. Είναι. Να πάει στην ΚΑΠΑ 15, ΚΑΠΑ 16, αυτά δηλαδή. Ή στο εξωτερικό ή σε μια ακαδημία. Ναι. Δηλαδή εσύ, ας πούμε, προτιμάς, σ' αρέσει να πάει. Καλά, καλά, το έβαλε. Να πάει, ας πούμε, σε. Γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα, ο Ολυμπιακός, έχουν μαζέψει ό,τι κυκλοφορεί. Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Δυστυχώς δεν υπάρχει η σωστή ή λάθος απάντηση. Όλα εξαρτώνται από τον παίκτη. Από συγκυρίες. Και τις συγκυρίες. Απλά πρέπει να το αξιολογήσεις ούτως ώστε να μπορέσεις να μειώσεις τις πιθανότητες σφάλματος. Όλη η ιστορία είναι εκεί. Να μπορέσουμε να περιορίσουμε το λάθος. Και αν μπορέσουμε να περιορίσουμε το λάθος, στατιστικά. Εγώ ξέρεις τι, βλέπω ότι κάνουν πολλά λάθη οι ακαδημίες. Επειδή πλέον υπάρχουν σε κάθε ηλικία K15, K16, K17, δηλαδή που είναι μια παιχτάρα, ξέρω εγώ, K15 είναι πολύ καλή. Και τον βάζουν και παίζει με την K17. Ναι. Αυτή η ηλικία, αυτό το πράγμα είναι πολύ άσχημο. Και αυτή πολύ σωστή παρατήρηση. Δεν πρέπει να επιτρέπεται. Στην Ολλανδία η μετάβαση από τη μία ηλικιακή ομάδα στην άλλη πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Διότι δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στο παιδί αν για το χύψη λόγο δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα και τον κατεβάσει. Είναι η διαφορά η σχολική χρονιά, δηλαδή 15 χρονών, ξέρω εγώ, είναι τρίτη γυμνασίου. Με ένα παιδί στην ΚΑΠΑ 16 που είναι πρώτη ηλικίου, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Εγώ ποτέ δεν βάζει κάποιο από την πρώτη ηλικίου κάποιον τη τρίτη ηλικίου. Ξεκινάμε τα βασικά. Εκτός αν είναι παιδί θαύμα. Όχι, δεν είναι παιδιά θαύματα και τους βάζουν και ξαφνικά χαθήκαν. Πώς δεν θα χαθούν, άμα ο άλλος είναι 10 κιλά παραπάνω, έτσι, πιο ψηλός. Αυτό είναι σωστό μπάσκετ, μόνο. Στο μπάσκετ, ας πούμε, τώρα ο Γιάννης έτσι, ήταν 2-5 όταν ήταν 12 χρονών. Δηλαδή, λογικά, είναι 2-1 μάζος. 12 χρόνος, θα τους δει. Ναι, αλλά πρέπει όμως να το αφήσει αυτό μέχρι να φτάσεις στα 18. Να μην τον κατεβάσεις η ιστορία. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το να ανεβαίνει στα. Γιατί επιτρέπεται να κατέβει. Άμα η ηλικία του δεν είναι αυτή που πρέπει και είναι 17 και παίζει στην ΚΑΠΑ 19. Και δεν ανταποκρίνεται στην ΚΑΠΑ 19. Όχι, αυτό σου λέω ότι δεν πρέπει καν να απαγορευτεί αυτό. Γιατί όλοι θα προσπαθήσουν να προωθήσουν τα παιδιά του. Α, παίζει τώρα με τα μεγάλα. Όταν μου λένε διάφοροι γονείς ή φίλοι που έχουν παιδιά, οποιοδήποτε άθλημα και μου λένε. Θα βάζει με τους μεγάλους, τους λέω μην το αφήνετε. Γιατί η διαφορά του 12χρονου με 13χρονου, 15 με 16. Δηλαδή, ναι, σε αυτές τις ομάδες να σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Ο Ρετζιάς είναι 76, σαν εμένα. Ο Ρετζιάς όμως κέρδιζε χρονιά. Γιατί γεννηθεί το Γενάρη, νομίζω. Και θυμάστε παλιά που κερδίζαμε. Αυτό ήταν πολύ πιο μπροστά από μένα. Όταν εγώ ήμουν δευτέρα ηλικίου, πρώτη ηλικίου, αυτό ήταν μια τάξη παραπάνω.
Και, και είχαμε 5 μήνες διαφορά. Μόνο και μόνο που ήταν κέρδιζε τη χρονιά, ήταν εντελώς διαφορετικός από μένα. Αυτό άμα γίνει με ένα παιδί σε μια. Τέτοιο είναι επικίνδυνο, όπως λες. Αλλά τώρα στον ΠΑΟΚ π.χ. στην ΚΑΠΑ 17, οι περισσότεροι είναι 16 και 15. Όλοι όμως. Ναι, αλλά δεν κάνει ένας... όμως αυτό. Ναι, και άμα παίξουν αντίπαλοι με μια ομάδα που είναι 17 και είναι πιο τάγρη. Η θέση μου είναι όπως προείπα. Αλλά γενικά για να απαντήσω στην ερώτηση την προηγούμενη που μου έκανε ο Γιάννης για το τι θα ήταν καλύτερο για αυτό το παιδί 15 χρονών, υπάρχουν δύο εξαιρετικές ακαδημίες αυτή στην Ελλάδα, του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Είναι εξαιρετικές. Και γίνεται εξαιρετική δουλειά και στα δύο, και στις δύο ακαδημίες. Στον Ολυμπιακό από πιο παλιά, στον ΠΑΟΚ από τα τελευταία χρόνια, τα οποία γίνεται εξαιρετική δουλειά, τελευταία πενταετία τουλάχιστον. Ναι. Εγώ θεωρώ από τότε που ήταν στο διάδοχο του ΠΑΟΚ και μετά. Εντάξει, μπορούμε να αναφέρουμε και ονόματα ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά έχουν βοηθήσει. Όπως Ζαχοράκη και Στεριάδη. Το εκείνη τη φωνή εννοώ. Απλά ξέρεις, τα αποτελέσματα αργούν να βγουν. Έφυγε η Στεριάδη. Ο Στεριάδη πήγε και στον Ολυμπιακό, πήγε στον Παναθηναϊκό. Να το διασαφηνίσω ενώ και τις εγκαταστάσεις. Δηλαδή ο Ολυμπιακός στις εγκαταστάσεις του Ρέντι παρέχει περισσότερα στα παιδιά. Λοιπόν, παρόλα αυτά λοιπόν, το πρόβλημα εδώ που αντιμετωπίζουμε και επειδή συνεργάστηκα αρκετά με όλες τις ομάδες είναι η μετάβαση στην πρώτη ομάδα. Και εκεί πέρα οι λύσεις που δώσαμε κυρίως είναι δανεισμός στο εξωτερικό σε αγορές στις οποίες θα μπορέσουν πιο εύκολα να αναδείξουν το ταλέντο τους και παράλληλα να ανεβάσουν αγορατική στο αξία. Ολλανδία παράδειγμα. Λοιπόν, βλέπετε τι ωραία και τι επιτυχημένα είναι αυτή τη στιγμή ο Λάμπρου. Και το αναφέρω γιατί είναι την ομάδα της Αλβέξης. Και είναι και εξαιρετικός παίκτης. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ο Λάμπρου αυτή τη στιγμή έχει αυτοπεποίθηση, έχει ανεβασμένη αγοραστική αξία. Και τώρα, ο ΠΑΟΚ, αν κρίνει το καλοκαίρι ότι του κάνει, επιστρέφει. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι σίγουρος ότι αν το διαχειριστούν σωστά, ο Λάμπρου θα έχει πολλές προτάσεις τις οποίες μπορεί ο ΠΑΟΚ να αξιοποιήσει και να είναι ένα asset, ένα κεφάλαιο το οποίο θα αρχίσει και να εξερευνά. Δεν ξέρω πώς θα σκέφτεται ο ΠΑΟΚ, για να δώσουμε και ένα κλίμα είδησης στους ανθρώπους που μας ακούν. Ο ΠΑΟΚ θα τον επαναφέρει και θα προσπαθήσει να αυξήσει την υπεραξία που πήρε στην Ολλανδία, δίνοντάς του έναν ρόλο. Γιατί ο παίκτης είναι καλός. Είδα την προετοιμασία, δηλαδή έδειχνε ότι είναι ένα επίπεδο. Είναι επίπεδο ΠΑΟΚ. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο. Είτε το ένα είτε το άλλο, είναι σαφώς πιο κεντρημένος από το να έμενε εδώ και να μην αγωνιζόταν ή το να έπαιζε σε κάποια άλλη ομάδα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, Deliver2. Τι είναι το Deliver2, Γιάννη? Είναι ένα application που έρχεται σε λίγες μέρες. Το οποίο σου λύνει τα χέρια. Μαγικό. Α, σου πω ένα παράδειγμα. Θέλω να πάρω. Τσιγάρα, έμεινα από τσιγάρα. Ωραία. Και είμαι ένα μπαίνεις... πανόραμα και έχει μόνο αρκούδες και λύκους. Ωραία. Μπαίνεις στο application, ενημερώνεις το application ότι θέλεις αυτό. Θέλω και από πού. Ναι, και από πού, από παντού. Ναι. Μέσα στην πόλη. Μπορεί να μην κουστάω το περιπτεράκι στην πόλη. Ωραία, από εκείνον. Ναι. Θα πάει το παιδί εκεί πέρα και μέσα σε μία ώρα θα είναι στην πόρτα σου. Έχεις πονοκέφαλο και δεν μπορείς να πας στο φαρμακείο. Ναι. Ενημερώνεις. Πηγαίνει... Πάγαμε γκολ στην 90, δεν μπορώ να ρεμίσω. Θέλω ναι. Μυστικά. Αδερφέ, deliver to, του λέξου, του deliver to, ναι. Στα φέρνει όλα. Θέλεις να στείλεις κάπου λουλούδια. Τηλέφωνο, το application, ποτέ αυτό, ωραία. Ποτέ εντάξει. Πασχάλης, εσύ στη γυναίκα του, έτσι, όχι το 14 Φεβρουάριο, μια άλλη μέρα. Ναι, και θα το κουπανάς μετά, το λες, είδες. Δεν είμαι σαν τους άλλους. Και εγώ δεν έφαγα κρέας, χθες, να ξέρετε. Έχει πολλά που μπορεί να κάνουν, ναι. Σε βοηθάνε. Είναι ένα φοβερό application που έρχεται. Υπάρχουν μηχανάκια, υπάρχουν αυτοκίνητα για μεγαλύτερα πράγματα ή οτιδήποτε. Ξέχασε τα κλειδιά σου. Το application πάει στη βαράει το κουδούνι της, στη γυναίκα σου. Ξέχασε τα κλειδιά ο άντρας σου. Ο θα πάει στη δουλειά. Ναι. Ωραία. Αυτό είναι. Deliver2. Αναδομό. Κατασκευαστική υψηλών προδιαγραφών ανακαινήσεις. Top. Μπαίνεις στο γιαπί και βγαίνει σε παλάτι. 2-3-11-2-41-508 μου κάνε το σπίτι, δηλαδή μιλάμε τώρα για παλάτι κανονικά, εμφανίζεται η πυρέτρια, εντάξει, μαγειρεύει, σιδερώνει. Πού είναι, πού είναι? Είναι στο δρόμο για το Φίνικα. Μετά το Φίνικα που ξεκινάει και Λαμαριά. Άντε καλά, μαλώνουμε πού είναι τα γραφεία, εγώ λέω ότι είναι Φίνικας εκεί. Φίνικ Σάντς. Δίπλα σε McDonald's θα δείτε μια τεράστια το πλακίδα. Site ποιο είναι? Αναδομοπαυλανακαίνησης.gr. Ωραία, να δώσουμε ένα special ευχαριστήριο στην Κοτοπαράδοση γιατί μας έφερε εδώ στο στούντιο. Τα φάγαμε όλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειδικά το chicken burger ήταν oh my god, ήταν OMG. Άμα φίλε, είδες να έχεις κάνει το ρόντο και καρδίτσα. Έχει τρία μαγαζιά, το Δεκανήσου 7.
2-3-1-0-54-54-11 στη Μεγάλο Αλεξάνδρου στον Εύωσμο 110 και Αναξιμάνδρου Χαριλάου 36. Πάμε διάλειμμα και σε λίγο. Πρέπει να είναι ο Spa Privé, ρε φίλε. Πάμε και σπα, μετά. Πάμε μετά Spa Privé. Θα κάνουμε προπολίθρες. Χαμάμ, σάουνα, τζακούζι. Όλα τα πάντα. Ναι, κανονικά. spaprivé.gr. Ναι. Πάρτε ένα τηλέφωνο να μιλήσετε με τον κύριο Κώστα, με την κυρία Ειρήνη. Στο 530-580. Ναι. Γεια σου, Ειρήνη. Και μετά θα πάμε στο Μάκη Δημάκη. Βγήκαμε, Σοφάκη, βγήκαμε. Σοφία του Ντούρη απ' έξω, φίλη μας. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Εντάξει, την ξέρουμε. Ξέρουμε από πιπινάκι. Τώρα μας έγινε star, κατάλαβες. Αλλά δεν την είδε. Δεν την είδε. Δεν την είδε. Έχει το ύφος ότι βαριέμαι, μη μου μιλάς τέτοια, αλλά δεν την έχει δει. Την κουράσαμε. Την κουράσαμε. Έχουμε, έχει αυτό το... Όχι σε μένα, δεν το και σε μένα. Γενικά έχεις το βλέμμα, έχεις το... Εντάξει. Πάμε. Πασχάλη. Ο Κίτσκου έβγαλε assist, τον παίκτη σου. Ένα εξαιρετικό. Ναι. Πώς το, με τον Πάκ, πώς το μιλήσατε για να φύγει. Ήρεμα και ωραία χαρά. Και ο Πάκ έχει ένα πολύ καλό δίκτυο Ευρωπαίων σκάουτς και ατζέντιδων. Σε συνεργασία τους λοιπόν βρέθηκε μια πρόταση, την αξιολογήσαμε. Βασικά είχαμε τρεις προτάσεις, όπως να σας πω. Τώρα θα μας πεις και ποιες άλλες, γιατί δικό μας ο παίκτης, λέγε. Η Λεχ Πόζναν ήταν η δεύτερη. Ναι. Η τρίτη ήταν από το Βέλγιο. Λοιπόν, οπότε... Που είχε εικόνα το Βέλγιο για τον Κίτσκου. Ακριβώς. Ναι. Θεωρήσαμε όμως ότι ήταν καλύτερο να αγωνιστεί στην Τουρκία, γιατί το πρωτάθλημα του ταιριάζε λόγω των, των χαρακτηριστικών που έχει. Είναι αθλητικός, είναι γρήγορος, είναι δυναμικός. Πέτυχε, φαίνεται μέχρι στιγμής αν και είναι βασικός νωρίς. Είναι συνεχώς. Βασικός είναι και αντικατάστατος. Απλά πέτυχε εννοώ ότι κερδίζει και η ομάδα. Και είναι σημαντικό γιατί τον έχουν αγαπήσει, τον έχουν αγκαλιάσει οι οπαδοί της ομάδας. Και σίγουρα και άλλο ένα παράδειγμα από το να καθόταν στον πάγκο και να μην αγωνιζόταν. Ακριβώς αυτό. Που γύρισε και ο Γιάννουλης. Καλά, ο Κίτσκου είχε και άλλο θέμα. Ο άλλος Γιάννουλης. Ο ξαρυφός μου, ανιψιός μου. Όχι, δε. Έτσι λέμε. Έτσι λέμε. Το Αναστασιά το πρέπει που κάνω την εκπομπή του λέω ότι είναι ανιψιός του προπονητή. Ναι. Ναι, έτσι το παίζουμε πολύ, κύριε μου. Με τον Κίτσκου υπήρχε και ένα άλλο θέμα. Πάντα αρέσει στην κερκίδα να έχει έναν στόχο. Στη στραβή. Πάντα. Εγώ τους ξέρω τώρα ότι τους αρέσει. Του κάτσε και στραβή εκείνη η κόκκινη με τον Άρη που σε αυτά τα παιχνίδια υπάρχει μια ευαισθησία. Παρότι για μένα είχε ρόλο, δηλαδή ο Μάτος δεν ήταν στο σούπερ, στη σούπερ σεζόν του φέτος. Μπορούσε να δώσει λύσεις. Αλλά καλύτερα για το Στέργιο να πάει να βρει και ένα καλό συμβόλαιο εκεί πέρα, γιατί κακά τα ψέματα εκεί άμα παίξεις, τα νούμερα αλλάζουν. Κοιτάμε μπροστά. Σίγουρα πάντα υπάρχει κάποιο στόχο. Θεωρώ ότι δεν ήταν ο Στέργιο. Θεωρώ βέβαια ότι αν είναι να στοχεύουμε κάπου αρνητικά σε παίκτες, θα είναι καλό να μην είναι Έλληνες όταν μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαιρο. Δείτε γιατί καταλαβαίνουν τη μουρμούρα. Διαβάζουν τα site. Ήταν διαφορετική προσέγγιση μου, αλλά τέλος πάντων τα ακούω. Αλλά γενικότερα κοιτάμε μπροστά και κοιτάμε θετικά. Άλλο ένα λοιπόν πετυχημένο project για τον ΠΑΟΚ, το οποίο αν θα έμενε στην Θεσσαλονίκη θα ήταν αναξιοποιητό. Είχε γίνει παίκτης. Ο μόνος που δεν πήγε δανεικός και έπαιξε πρώτα και μετά πήγε δανεικός. Ναι. Ο Κίτσιου έπαιξε κατευθείαν από την Ακαδημία. Ο Κίτσιου έχει 150 συμμετοχές στον ΠΑΟΚ. Ξέρω. Εγώ μάλλον να πέσει έλεγα ότι ο Μπακάκης είναι χειρότερος παίκτης του Κίτσιου και με κράζανε. Και λέω, κοίταξε τα νούμερα. Και ξεκίνησε από αμυντικό χαφ και επί προπονητή Γιώργου Γεωργιάδη. Όπως και ο Γιάννης Γεωργιάδη. Τον μετατόπισε στο δεξί άκρο της άμυνας, πήγε στην Εθνική Ελλάδος, από εκεί πέρα απαιτήσει ανεβαίνουν. Σίγουρα δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε και να αναλύσουμε περαιτέρω. Αυτή ήταν η απόφαση της ομάδας να είναι backup. Κοιτάμε μπροστά. Ωραία. Σε βλέπω συχνά στη Θεσσαλονίκη. Μου στείλε τώρα ένας Ρουφιάνος μου. Γιατί η Ρουφιάνη είναι ένα επάγγελμα παραδοσιακό της χώρας μας. Και αυτός είναι από τους αγαπημένους μου Ρουφιάνους, γιατί είναι πάντα. Είναι πάντα. To the point. To the point. Έτσι, to the μπράβο. Point. Σε ευχαριστώ καλέ μου Ρουφιάνε, σύγχρονε εφιάλτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Κάτσε αφού τραβάς, να βγάλω τα γυαλιά, να δείξω το κακό μου προφίλ, γιατί η χώρα θεωρεί ότι είμαι κακό παιδί. Εντάξει. Μου είπε ότι κατεβαίνεις στις δημοτικές εκλογές. Ωραίος. Του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σαφώς. Μήπως γιατί έχεις και παρτίζεις με μενεμένη παλιά, γι' αυτό βέβαια, λέω. Βέβαια, οι πληροφορίες σου είναι ακριβείς. Απλά εντάξει, δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, αλλά μπορούμε να το πούμε. Mm-hmm. Υπήρχε πάντα ένα δικό μου ενδιαφέρον για τα κοινά. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό στον αθλητισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μπορούμε με σωστές δράσεις να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, σαν στόχο που έθεσα
για αυτή την προσπάθεια την οποία θα κάνω. Θέλω να ενεργοποιήσω κάποιες δυνάμεις, κάποια παιδιά, τα νέα παιδιά, τα οποία απέχουν από την πολιτική, απέχουν από τα κοινά, απέχουν από τη λήψη αποφάσεων. Και απέχοντας, ουσιαστικά τι κάνεις, δίνεις δύναμη σε αυτούς οι οποίοι μέχρι τώρα λιμένονται στον χώρο. Θεωρώ με το συνδυασμό των οποίων κατά πάσα πιθανότητα και ουσιαστικά θα κατέβω του Νίκου του Ταχιάου ότι θα είναι ένας δήμαρχος μελλοντικός ο οποίος θα αξιοποιήσει τους κάνους. Από εκεί και πέρα είναι αθλητική εκπομπή, δεν θέλω να κάνω πολιτικό λόγο. Όχι, εγώ θα δώσω ένα πολιτικό σου λόγο, να ξέρεις, δεν θα το χάσω. Δεν θα χάσω πολιτικό σου λόγο, δεν θα πας για ομιλία ή για ένα event και δεν με καλέσεις. Εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι... Εσύ θα θεσμευτείς. Ο Πασχάλης δεν κατεβαίνει, ναι, ο Πασχάλης δεν κατεβαίνει για να και θα μιλάει για πολιτική για αυτά. Έχει συγκεκριμένο λόγο, λέει, θέλω για τον αθλητισμό. Αυτό ξέρω, εκεί είμαι καλός, εκεί μπορώ να βοηθήσω και να προσφέρω. Ακριβώς, Γιάννη. Και παράλληλα βέβαια ότι μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από την εμπειρία μου από τα χρόνια που έζησα στο εξωτερικό, από τις παραστάσεις που έχω, από τις σπουδές που έχω, σίγουρα πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα όλοι στεναχωρηθήκαμε από την Συμφωνία των Πρεσπών, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Τι χαλά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η επόμενη μέρα. Εγώ πήρα πρωτάθλημα, ρε παιδιά, μου το δώσανε. Έτσι δεν είναι. Η επόμενη μέρα θα πρέπει να μας βρει περισσότερο εξωστρεφής. Θα πρέπει να λύσουμε κάποια προβλήματα, να λυθούν κάποια προβλήματα της καθημερινότητας. Γιατί έλειπα αρκετά χρόνια και γύρισα, Γιάννη, και η ατζέντα, η προεκλογική, είναι η ίδια με το τέμπο του που έχει. Καλά. Οπότε δηλαδή. Όσες προσπάθειες και να γίνανε, σίγουρα γίνανε θετικές κινήσεις και θετικά έργα. Όσες προσπάθειες και να γίνανε, φάνηκε ότι εκ του αποτελέσματος δεν ήταν επαρκής. Και οποιαδήποτε θετική προσπάθεια και οποιαδήποτε δύναμη μπορεί να βοηθήσει, είναι καλοδεχούμενη, πιστεύω, σε αυτή την πόλη. Βέβαια, ο κόσμος θα κρίνει. Εντάξει, ας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Σε ένα συγκεκριμένο δρόμο θα είσαι, του αθλητισμού. Επειδή είμαι και εγώ μέσω αθλητισμού, υπάρχουν πάρα πολλά μικρά προβλήματα, αλλά είναι πολλά. Άμα μειωθούν, τι να σου πω, τις τάξεις των 20% των προβλημάτων, και αυτά είναι τα γήπεδα, τα κλειστά τα γήπεδα, τα ανοιχτά τα γήπεδα, το ποδοσφαίρου, τα κλειστά τα ΙΕΚ, αυτά όλα, εκεί είναι τα προβλήματα. Γιάννη, και το βασικό πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να χαρτογραφήσουμε, να αποτυπώσουμε σε ένα χαρτί όλους τους αθλητές, τους ικανούς, τους επιτυχημένους ή τους ανθρώπους του αθλητισμού οι οποίοι έχουν τιμήσει με την παρουσία τους στην πόλη και να κάτσουμε σε ένα τραπέζι εκτός από τους να τους βραβεύσουμε και να τους αξιοποιήσουμε. Δηλαδή δεν μπορεί ο Γιάννης Γιαννούλης αυτή τη στιγμή να μην έχει κάποιο ρόλο, κάποιο έστω συμβουλευτικό ρόλο σε αυτό που λέγεται καθημερινότητα στον αθλητικό τομέα της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή και σαν και σαν υπάρχουν Ολυμπιονίκες. Υπάρχουν αθλητές οι οποίοι μας τιμήσαν, υπάρχουν τεχνοκράτες οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό, που σας είπα προηγουμένως για τον brain drain, οι οποίοι με κάποιο τρόπο πρέπει να επιστρέψουν. Εγώ λοιπόν επέστρεψα με ανιδιοτέλεια, δεν επέστρεψα με κανένα λόγο. Η δουλειά μου, δόξα τω Θεώ, πηγαίνει καλά. Κινούμε και θα συνεχίσω να κινούμε με μεγάλο πάθος και ένταση. Από εκεί και πέρα θεωρώ χρέος μου, τη στιγμή που μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα, να προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να βάλω κάτω τις γνώσεις μου, να βάλω κάτω τις επαφές μου. Και αν μπορέσω να βοηθήσω και εγώ από όποιο μετερίζει, καταφέρω. Αλλά όπως είπα, αυτό θα το αποφασίσει και θα το δει ο κόσμος. Εγώ αυτή τη στιγμή, αφού θέλω να βρίσω ένα φίλο μου. Πώς τα χαλάει έτσι, όχι, έχουμε πια ωραία πράγματα. Λέει, έχουμε καλεσμένο τον Πασχάλη. Ακούσα, δηλαδή, ωραία πράγματα. Άσε, φίλοι, κουστή, και είμαστε. Ο Πασχάλης τα λέει ωραία. Ωραία, εγώ τα λέω άσχημα. Βάλε ένα καρά που κάτω σου είπα πριν μια ώρα. Και τώρα ο Γιάννης τάστασε. Βάλε αυτό το τίνο καλλιτέχνη, τα κρυθαράκια, όπως λέγονται αυτά τα κρεατάκια. Βάλε λίγο αυτό το πολύ ωραίο. Τα είχα βγάλει τα κρεατάκια, μήκος τον Καρά. Που έκανε παιδικό χωριό. Ειρήνη, η Μην. Χρόνια πολλά, Τάσο. Τάσο, χρόνια πολλά, ρε φίλε. Έχει κοτόπουλο μέσα από το παράδοση. Το ξέρει, μπουκωμένος είναι. Χρόνια που είναι η τούρτα, ρε. Γλυκό δεν βλέπω, Τάσο. Γλυκό, Τάσο. Περίμενα να σου πούμε χρόνια πολλά τώρα. Δεν βλέπω γλυκά. Καζάν τι πει, Άντε, λίγο κάπου φιτερόλ φέρε. Καλά, Κλέρ. Μου έχουν πει και εμένα να κατέβω, Γιάννη. Και εμένα από το 1994 μου λένε να κατέβω. Ναι. Γιατί δεν κατέβηκες 19. Γιατί κατέβηκε ο Ντίνος Αγγελίδης, βγήκε πρώτος σε ψήφους. Δεν πάτησε ποτέ δίποτε. Και μου λέει δεν πάω. Ενώ αδερφέ τι πήγες μετά, τι κατέβηκες, έτσι. Εγώ θα πάω κατευθείαν για δήμαρχος, παιδιά. Κοίταξε, από τη στιγμή που πήρα το πτυχίο, τώρα πλέον ξέρω τι κάνω. Δηλαδή.
Τώρα που πήρα το πτυχίο και είμαι ένα πτυχίο, δηλαδή σπουδαγμένο παιδί. Δεν θα βγαίνει το βιογραφικό και θα γράφει πτυχίουχο για το. Η κάρτα, η κάρτα μου το γράφει. Πτυχίουχο. Όσο και να το διακομωδούμε, πρέπει να το προβάλλουμε. Και στον αθλητισμό και οι ομάδες τις οποίες υπηρέτησες, θα πρέπει να το προβάλλουν. Είναι δίδαγμα και οφείλουμε απέναντι στα νέα παιδιά να αναδεικνύουμε τέτοια παραδείγματα. Το πιο σημαντικό που είπες, το πιο σημαντικό είπες που να βάλεις κάτω, άμα μακάρι να βγείτε και εύχομαι να πετύχετε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο κάθε κλάδος, εσύ στον αθλητισμό, να βρεις πρώην αθλητές να σου πούνε πώς μεγαλώσαν αυτοί. Δεν εννοώ πώς μεγαλώσαν στα γήπεδα, στα ανοιχτά, γιατί στα κλειστά γήπεδα του ποδοσφαίρου, αυτά, να σου πούνε τις αλήθειες που ζήσανε. Για να βρείτε και να κάτσουν όλοι να βρουν τρόπο να είναι καλύτερα για τους αθλητές. Το τελευταίο χρονικό διάστημα με το οποίο ασχολούμαι με αυτή την ιστορία, παρακολουθώ, και μάλιστα είναι και πολύ πρόσφατο, γιατί είναι και μετά τις μεταγραφές του Ιανουαρίου, που ήταν και πολύ δύσκολη περίοδος για μένα, παρατηρώ και γι' αυτό πηγαίνω σαν σημαία με αυτό. Ότι οι νέοι αθλητές που ανέφερες, τα νέα παιδιά, και όχι μόνο οι αθλητές, αλλά τα νέα παιδιά, οι οικογένειές τους, απέχουν από την πολιτική, απέχουν από τα κοινά. Αυτοί πρέπει να γυρίσουν. Όταν απέχεις, δίνεις δύναμη σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά έχουν φτάσει την πόλη μας, ας πούμε, τη χώρα μας, σε τέτοιο σημείο. Όχι, πρέπει να ενεργοποιηθούν αυτές τις δυνάμεις. Βέβαια. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε αυτά τα νέα παιδιά, να μπουν στην πολιτική, να πάρουν αποφάσεις, να εκφέρουν γνώμη, να τους δώσουμε βήμα και από εκεί πέρα να δούμε τον δρόμο. Για μένα ο Δήμος είναι μαγαζί. Τι θέλω να πω. 29 τομείς. 29 τομείς, φίλε, δεν είναι εύκολο πράγμα. Τώρα έχουμε 24 υποψήφιους δημάρχους. Εγώ θεωρώ ότι είναι αδύνατο κανείς από αυτούς να ξέρει πώς να χειριστεί 29 τομείς. Άρα λοιπόν πρέπει να μου παρουσιάσει μία ομάδα. Έλα να τα πεις. Έλα να τα πεις. Τι μου κάθεις απ' έξω και παραμιλάς. Έλα, δεν τρέπεσαι. Έλεγα λοιπόν σοφάκι. Ότι το λες. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Αυτό. Ναι, από τις ομάδες καταλαβαίνεις και το επίπεδο του κάθε ψηφοθελητή. Δηλαδή, εμένα δεν με. Στη φάση που είμαι πλέον στη ζωή μου, δεν με ψήνει ο ηγέτης. Με ψήνει το team. Περίμενε τώρα. Με την μπάλα ασχολείσαι. Σε μια ομάδα είναι ο καλός ο παίκτης, αυτός που θα δώσει την καλή την πάσα, αυτός που θα βάλει το καλό τον goal. Σε κάθε ομάδα ένας έχει ένα ρόλο. Ακριβώς. Επίσης δεν παίζουν και όλοι. Ναι, εννοείται. Ναι. Αυτό λοιπόν πρέπει να δω και από την. Εδώ δεν το έχουμε στις βουλευτικές, δεν το έχουμε στα κόμματα που εξουσιάζουν. Εδώ είναι το ερωτηματικό. Πώς μπορείς. Κατάμε και πλέον αναλογική θα γίνει, φίλε. Θα γίνει χαμό σίγουρα. Είναι πολύ ιδιόμορφη ο τρόπος ο οποίος έχει εξελιχθεί ο Κριστένης. Εντάξει, και τώρα δεν θα ήθελα να γίνει πολιτικός ο λόγος μου, γιατί δεν ήμουν ποτέ κομματικός. Κάτι πολιτικός. Δηλαδή, εγώ είμαι πολιτικός που προβληματίζομαι με την πλέον αναλογική. Πώς θα διοικηθεί. Απλά, όπως βλέπετε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δημιουργήσει μια κατάσταση με αυτά τα νομοσχέδια, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας. Και για τα επόμενα 5 χρόνια, δυστυχώς, οι Δήμοι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διοικηθούν και να πάρουν αποφάσεις. Πάντως, το βασικό για το Δήμο, για οποιονδήποτε Δήμο, είναι ότι ο αθλητισμός δεν θα πρέπει να είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη για τα παιδιά. Είναι ανάγκη να έχουμε παροχές στην οικογένεια, να έχουμε. Ανθρώπους που έχουν τεχνογνωσία να μπορέσουν να οδηγήσουν τα παιδιά, να καθοδηγήσουν τα παιδιά, να τους πάρουμε από τα μπαρ και να τους βάλουμε στα γήπεδα. Και δυστυχώς η Θεσσαλονίκη στερείται αθλητικών εγκαταστάσεων. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν στερείται, μόνο η Χάνθ είναι. Και είναι ανησυχητικό. Η Χάνθ δεν είναι, δεν ανοίξει η Θεσσαλονίκη. Αυτό λέω, δεν είναι, είναι ομάδα, είναι όμιλος. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε εν καιρό. Ελπίζω να δώσετε βήμα και γενικότερα. Σε αθλητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν, σε νέα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα. Θα είναι καλό δηλαδή να ακούσουμε και την άποψη των νέων. Πώς αντιλαμβάνεται ο νέος την καθημερινότητά του στη Θεσσαλονίκη, πώς αντιλαμβάνεται ο γονιός. Γιατί υπάρχουν γονείς, εγώ τους βλέπω, που από 10 χρονών οδηγούν το παιδί τους, καθοδηγούν, τρέχουν, ζουν μαζί τον πόνο. Για να δουν, όλη την ώρα τα πηγαίνει για προπόνηση. Έβλεπε μια κολάρα χθες ο Νίκος. Να στο δείξω. Ωραίο. Δεν το πίστευα. Σοβαρά. Ναι. Ποδοσφαιριστής ο γιος μου. Ναι, φίλε, τι θα γίνει, πασχολείστε, ψηλό αφελή. 12.30. Σε κάνα 2 χρονάκια να τα πούμε. Ό,τι θέλει, μακάρι το παιδί μου να είναι υγιή. Είναι πολύ καλό παιδί, δηλαδή αποκλείεται να είναι του Γιαννούλη. Είδε πώ την χάλασε. Είναι εκπληκτικό παιδί. Δηλαδή, πραγματικά. Πραγματικά. Και τα δύο κορίτσια μου είναι καλά. Ναι. Τη μεγάλη που την ξέρω εγώ μετρώει εύκολα. Μετρώει χαβαλέ. Τον ψήρισε ένα τάμπλετ.
Αυτή είναι σίγουρα δικό μου παιδί. Και ήταν, ναι, και ήταν, πρόσεξε με. Και μου συμπεριφέρθηκε καλά για 6 δευτερόλεπτα. Τόσο ήταν. Δηλαδή, από αμάξι και πάνω θα μου μιλάει καλά μία μέρα. Πάντως, όσο μιλάτε, είτε εσύ, ο καθένας στο δικό του τομέα, σίγουρα θα πρέπει να αναλυκνύονται τα success stories, οι επιτυχημένες ιστορίες. Άνθρωποι οι οποίοι ξεκινήσανε, εργάστηκαν σκληρά και κατάφεραν να φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο. Και αυτά εδώ θα πρέπει να είναι παραδείγματα για τα νέα παιδιά. Και αυτά δηλαδή, έχουμε παράδειγμα για τα νέα παιδιά. Αφού είσαι ο Χατζηνικόλα του Βορείου Ελλάδος. Πόσα media έχεις? Δεν χωστάω σε κανέναν συνάδελφο. Έχεις ένα ιδιαίτερο τρόπο. Σίγουρα ένα ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων. Έτσι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, στο κομμάτι το οποίο έχεις διαλέξει να ακολουθήσεις, είσαι πετυχημένος. Από εκεί και πέρα, όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Άρα έχουμε να φάμε, καλά είμαστε. Μπορούμε να φάμε μια μπριζόλα, δηλαδή βγαίνοντας. Μια μοσχαρίσκια. Εδώ. Αυτό τα κοτόπουλα έχουν τελειώσει εδώ. Καλά, αυτό το κοτόπουλο, πώς το λένε, πες αυτό το ωραίο που το δουλέψαμε τώρα. Το club sandwich. Τι club sandwich, το κοτόπουλο το ολόκληρο, τι club sandwich. Σούβλας. Σούβλας χωρίς κόκαλα όμως. Α, ναι, ακοκάλωτο. Ακοκάλωτο είναι. Ναι, εγώ αυτό. Κοτοπαράδοση σε ένα χωρίς κόκαλα. Πώς θα το χαρακτήσουμε, θα το δώσουμε μια ονομασία τώρα από τον αέρα. OMG. Το φάντασμα. The Phantom. The Phantom. Ναι, give me fire, slut, give me fire. Slut. Τι slut, ρε, μη μιλάς αγγλικά, ρε. Το έδωσε το χέρι. Αποτυχημένε. Πασχάλη, άκου να δεις. Πρέπει να είμαι στην ίδια τάξη στα αγγλικά, στο φροντιστήριο, δεν γίνεται. Πασχάλη, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το διωράκι. Αντιλαμβάνεσαι ότι η εκπομπή που συμμετείχες δεν ήταν σοβαρή. Πρέπει να ήταν πιο σοβαρή που έχουμε κάνει σήμερα. Πήγες και σε άλλους, φίλε. Νομίζω ήταν πολύ ουσιαστική όμως και νομίζω πέρασα εξαίσια. Πέρασα τέλεια. Αυτός είναι ο στόχος. Και ελπίζω να περάσαν τέλεια και αυτοί που μας άκουσαν. Καλά περνάνε. Αν συνεχίζουν να μας ακούν. Μάθαν αρκετά πράγματα. Και θεωρώ ότι τέτοιες θεματικές εκπομπές θα πρέπει να γίνονται, θα πρέπει να αναδεικνύουμε, θα πρέπει οι άνθρωποι του αθλητισμού, του πολιτισμού, των τεχνών να έχουν βήμα, να έχουν λόγο και να μπορέσουν να δώσουν και το κάτι διαφορετικό το οποίο. Ωραία, τώρα λοιπόν που πολιτεύεσαι και ήρθε η ώρα να γίνεις πιο κοινωνικός, να φύγεις από το ρόλο του μάνατζερ, του σκοτεινού, γιατί αυτό κάνετε, που δεν μιλάτε. Ωραία, δεν έχετε κρύψει τίποτα. Είδηση δεν σου δίνω. Δεν θέλω είδηση. Δεν έχω γραμμένη την είδηση, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει, πρέπει να πετάσουμε πάω. Τίποτα άλλο. Αυτή είναι η ζωή μου. Ωραία, και να βγάζω λεφτά κάνοντας αυτό που γουστάρω. Εμένα με ενδιαφέρει να ανεβεί το αθλητικό προϊόν. Γιατί ανεβαίνοντας το αθλητικό προϊόν, θα ανεβεί και η δικιά σου δουλειά. Γι' αυτό σου λέω, φίλε, για να ανέβει το προϊόν, ας την κάνουμε την κουβέντα αυτή για να καταλάβεις λίγο πώς σκέφτεται ο μεγάλος δημοσιογράφος. Εγώ δηλαδή. Εντάξει. Κάτσε λίγο λάθος, μπορεί ο Ελλάδος. Γέρασε. Παίζει και ταινίσει. Ο μεγάλος δημοσιογράφος λοιπόν λέει το εξής. Τόσο καιρό ακούει όλους ότι θέλουμε να αναπτύξουμε το προϊόν, να γίνει το προϊόν σοβαρό. Ωραία. Πώς εγώ που είμαι δημοσιογράφος θα βρω το όχημα, τη συμπαράσταση, την επιχειρηματολογία, μιλώντας παραδοσιακά μόνος μου και να έχω όλους αυτούς που μου λένε να φτιάξω το προϊόν στην απέξω. Ένα το κρατούμενο. Ας πω το παράδειγμα Nova. Φτιάξε το προϊόν. Ας το φτιάξω εγώ, εντάξει, αλλά πού είσαι. Ναι. Έλα εδώ να μου πεις μια φορά τι πρόβλημα αντιμετωπίζει Nova. Π.χ. που είναι φίλοι μου και το λέω φιλικά τώρα, εντάξει. Φίλοι μου εννοώντας ότι έχουμε μια συνεργασία. Όταν φοβάσαι πώς θα κρατήσεις ισορροπίες ανάμεσα στις ομάδες. Εντάξει. Ναι. Είναι πρόβλημα. Είναι σαφέστατο το πρόβλημα. Απλά θα πρέπει να καταλάβουμε και την δικιά μας ιδιαιτερότητα και την ιδιοσυγκρασία μας ως μεσογειακό λαό. Θέλουμε να νικάμε. Το αίμα μας βράζει. Όπως ανέφερες προηγουμένως για τον Τουρνισάη. Λοιπόν, το αίμα μας βράζει. Θέλουμε να νικάμε. Θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Είναι ένα power game. Θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε καλύτερα από τους άλλους. Δεν είμαστε κακά τα ψέματα. Δεν έχουμε την κουλτούρα των Δυτικοευρωπαίων ή των Κεντροευρωπαίων. Είμαστε ένας μεσογειακός λαός. Σίγουρα θα πρέπει να βελτιώσουμε τα κομμάτια, ορισμένα κομμάτια, αλλά και δεν θα πρέπει να αυτομαστιγωνόμαστε γι' αυτό. Εντάξει, αλλά δεν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε το κοινό μόνοι μας, γιατί και εμείς έχουμε κενά. Κατάλαβες τι σου λέω. Δηλαδή, είμαι υποχρεωμένος όταν θα δημοσιογράφος, φίλε, να μπορώ να σκεφτώ όλες τις παραμέτρους από όλα τα επαγγέλματα. Σε καμία περίπτωση. Ωραία, άρα λοιπόν θα κάνω την προσπάθειά μου. Αλλά άμα δεν βγεις εσύ μια μέρα στον αέρα να μου πεις δε Σταύρο, δεν είναι έτσι αυτό. Είναι κιουβέτσι. Μπορεί να μου το πεις εκτός αέρα μιλώντας. Ωραία, αλλά και πάλι ο κόσμος δεν μπορεί να ακούει ένα μονόλογο όλη την ώρα του χι δημοσιογράφου. Ήρθε η ώρα για μια ανοιχτή κοινωνία, όπως το είπαμε προηγουμένως. Ανοιχτή κοινωνία. Αυτοί λοιπόν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμετέχουν στα κοινά. Αντίστοιχα, υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία έχουν μια φοβικότητα στο να βγουν και να εκφέρουν τη γνώμη τους. Είτε γιατί μπορεί να φοβούνται να χάσουν τη δουλειά τους, είτε μπορεί να φοβούνται να τσαλακωθούν, είτε να φοβούνται να εκτεθούν.
Και δυστυχώς όλο αυτό συντηρείται πολλά χρόνια και δεν έχουμε καμία πρόοδο και ανάπτυξη και εξέλιξη. Συμφωνώ μαζί σου. Από εκεί και πέρα όμως έχετε και εσείς ευθύνη, με την καλώς εννοούμενη ευθύνη. Ευθύνη, να αναδείξετε, και την κακώς εννοούμενη ευθύνη. να αναδείξετε αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει, no problem. Ωραία, συμφωνούμε. Θα σε βγάλω αύριο να πει εδώ την είδηση. Την επόμενη φορά που θα θες να θέσουμε τέτοια ζητήματα, θέλω να έχω λίγο περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα για να τα αναπτύξω έτσι. Σε διέκοπτα. Δεν σε άκουσα με τον Γιάννη να τα πει. Μόνο έτσι ακούσαμε. Αλλιώς πετάγω σου συνέχεια. Σοφή, άμα τους αφήνω και να μιλάω και τους δύο, πόσο θα κρεμάσει η εκπομπή, σε ένα δευτερόλεπτο ή σε δύο. Ο ρόλος σου είναι καθοριστικός, αλλά. Κάτσε, γιατί σηκώθηκε η τρίχα μου τώρα, κάτσε. Μπιμπίκιασα. Είδα αδυναμίες αυτές χρόνια. Φαίνεται. Άστο, Γιάννη. Πασχάρη, σε ευχαριστούμε. Σόφη, σε ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε. Γιάννη, ευχαριστούμε. Μεγάλο δημοσιογράφε, τι κάνουμε τώρα, τι λέμε. Ξύδια, ρε φίλα, τι λέμε. Λοιπόν. Χορηγούς. Σπα-πριβέ. Σπα-πριβέ. Μπουρμπουλήθρες. Χαμάμ, σάουνα, τζακούζι. Θα σας στείλω και σπα-πριβέ. Στο spaprivet.gr. Έχουμε την κοτοπαράδοση να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μιλάει άλλος εδώ από πάνω, ρε. Κοτοπαράδοση. Τα καλύτερα παιδιά. Το σεξι κοτόπουλο. Το πώς το βγάλαμε? Το Phantom. Το Phantom είναι το κοτόπουλο σούβλας ακοκάλωτο. Ακοκάλωτο. Πώς δεν μπερδεύτηκε η γλώσσα μου τώρα. Παραγγείλτε στο 2310-54-54-11 ένα κοτόπουλο σούβλας ακοκάλωτο. Και deliver tour. Άμα μπαίνεις στο application, άμα έχεις ξεχάσει κάτι, πάνε τα παιδιά, στα φέρνουν. Άμα θες να στείλεις κάτι κάπου, έρχονται, το παίρνουν από το σπίτι σου και το πάνε στον προορισμό που θέλεις. Είναι, σου λύνει τα χέρια. Και θέλει η κοπέλα να γυρίσει σπίτι, έχουμε και αυτοκίνητα. Έχουμε και αυτοκίνητο. Ναι, δεν θέλει να κοιμηθεί σε σένα, εσύ έχεις κάνει τη δουλειά. Λες, αγάπη μου, θα έρθει το πρωί ο υδραυλικός. Καθαρίστε το ξεδουλέψει, είναι σκύλο, give me five. Όχι, εγώ έλεγα θα έρθει η μάνα μου από το χωριό. Α, εντάξει, ωραία. Παίρνεις το deliver του, δεν κάνεις τον ταρίφα εσύ, την πάει. Ναι. Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Τα είπα καλά. Αναδομώ. Μην με περνάτε για τρελό. Κατασκευές, μου κάνε το σπίτι. Έκανε το σπίτι του Κόλκα. 2-3-11-2-41-508. Τέλος. Αναδομώ. Τόσο απλά είναι πράγμα. Αύριο τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με το Χολαργό? 4 νομίζω. Θα πάμε. 4 παρατέρα θα πάμε. Θα με βλέπεις τα VIP καθίσματα στον Αναδομό. Από πίσω μου πάλι θα είσαι. Στο Αναδομό Sports Arena ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι στα VIP. Στα VIP. Ο γράφος και ο Τσομπάνης είναι από πίσω στις καρέκλες. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Έτοιμος να αγωνιστεί τον βλέπω, είναι έτοιμος. Για πλάκα παίζει 10 λεπτά. Για πλάκα 20 λεπτά παίζω. Για πλάκα όμως. Ούτε τους βλέπω. Ναι, για πλάκα. Και την Κυριακή τι ώρα παίζει ο μεγάλος ΠΑΟΚ? 7.30. Από εκεί ζωντανή μετάδοση από το Λίμπερο 107.4. Θα ταξιδέψουμε στην Αθήνα. Θα έρθεις. Χατζηγιοβάνι έχεις. Έχουμε υποχρεώσει τώρα στην πατρίδα μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα είναι δύσκολο το Σαββατοκύριακο. Και εμείς έχουμε υποχρεώσει την Αθήνα. Μπορεί να φεύγουμε για 5 ώρες, δεν έχει τίποτα. Εύκολο είναι. Γυρνάς. Εύκολο είναι. Ωραία. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι. Ο Τρέγκας θα γιορτάσει στον αέρα τα 25 γενέθλιά του. Στην Νεάπολη τα μετράνε 1-1-3. Να τη γνώρισα μία, τη λέω πόσο χρόνο είσαι, μου λέει 25 και ήταν τουλάχιστον 60. Εντάξει, να είστε όλοι καλά, γεια σας. Γεια σας.